Περιβάλλον πολιτισμός ανθρώπινες δραστηριότητες. Πριν εισέλθουμε στο κυρίως θέμα της, οφείλω να αναφέρω ότι για τον Δήμο Αμφιλοχία σήμερα είναι μια ημέρα πένθους. Χάσαμε ένα δημοτικό μας υπάλληλο. Αυτό ήταν ιδιαίτερα βαρύ σήμερα το πρωί. Ας αφιερώσουμε στη μνήμη του τη σημερινή διημερίδα. Τους τελευταίους 7 μήνες εργαστήκαμε για την πραγματοποίησή της, προσπαθώντας να καλύψουμε συνολικά τις πλευρές που αφορούν τη λίμνη Αμβρακέ, να έχουμε δηλαδή μια ολιστική προσέγγιση, από ποια άποψη, να μπορούμε να δούμε τη λίμνη από τις φυσικοχημικές παραμέτρους, από την περιβαλλοντική της πλευρά, από την πτυχή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, αλλά και να κινητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία και δει την εκπαιδευτική κοινότητα, την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό νομίζω ότι το πετύχαμε στο έπακρο. Αύριο είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους νέους και στις νέες της Αμφιλοχίας. Έχουμε δε τη χαρά να έχουμε και μαθητές από την Ιταλία σε ένα πρόγραμμα με το Λύκειο της πόλης, το πρόγραμμα e-twinning. Ναι, έχουμε του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου. Το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε μέσα από τη διημερίδα είναι σύνδεση και δικτύωση. Δηλαδή να μπορέσουμε όλοι να έχουμε μια συναντήληψη, κοινή συναντήληψη των περιβαλλοντικών θεμάτων, τα οποία οφείλουμε να αναφέρουμε ότι μέσα στην κρίση υποσκελίστηκαν. Δηλαδή τα περιβαλλοντικά θέματα χάσανε τη βαρύτητα και τη σημασία τους στο δημόσιο διάλογο. Δίπλα μου κάθεται η Βάσο Καρέλου. Η οποία έχει ασχοληθεί επισταμμένα με τα θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έχοντας εκπονήσει την πρώτη διπλωματική εργασία με αυτοτελή έρευνα πάνω στη λίμνη Αμβρακία, ενώ έχει πραγματοποιήσει και το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 1997-98. Έχουμε δε τη χαρά να είναι εδώ μαθητές εκείνης της χρονιάς, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά για την παρουσία τους. Αυτό δείχνει πως η περιβαλλοντική εκπαίδευση διατηρεί έτσι μια διαχρονική. Έχει ένα διαχρονικό κριτήριο, δένει τους ανθρώπους. Για τη Βάσο δεν θα πω πολλά. Όταν ο Ομπάμα στο Ίδρυμα Νιάρχος είπε ότι σημασία δεν έχει να είσαι πολιτικός, πρωθυπουργός, αλλά να είσαι πολίτης, εκείνη την ώρα πήρα τη Βάσο τηλέφωνο και της λέω: Βάσο, σε περιγράφει ο Ομπάμα. Γιατί το λέω αυτό? Τους τελευταίους 7 μήνες έχει εγκαταλείψει οτιδήποτε στον ελεύθερο χρόνο της και όχι απλά σχετικό με τη διημερίδα αυτή καθ' αυτή, ό,τι έχει να κάνει με την Αμβρακία. Έχει βαλθεί, επειδή είμαι εκπρόσωπος του Δήμου στο δίκτυο, να με βοηθήσει να κατανοήσω όσο μπορώ περισσότερο το φαινόμενο λίμνης Αμβρακίας. Έτσι το χαρακτηρίζει η ίδια. Θα ήθελα να καλέσω. Όχι, δεν θα καλέσω. Να ευχαριστήσω. Επειδή συντέλεσαν πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη διημερίδα. Ορισμένους ανθρώπους δεν θα εξηγήσω το λόγο, απλά θέλω να ακουστεί το όνομά τους. Να ευχαριστήσω τους καθηγητές του Γυμνασίου, του Λυκείου, των Δημοτικών της Αμφιλοχίας, τους υπεύθυνους καθηγητές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τη Λυκειάρχησα, του Γυμνασιάρχης, τους διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων. Να ευχαριστήσω τον Πάνο τον Μπακαμίτσο, τον Πάτερ Οδυσσέα, τις γυναίκες αύριο της Αμφιλοχίας που θα υποδεχθούν τους καλεσμένους μας στην Παναγία την Αμπρακιώτισσα, στην ξενάγηση που θα ακολουθήσει, το Πολιτιστικό Κέντρο Αμφιλοχίας, την κυρία Μαργαρίτα Μακρύ και τέλος τον κύριο Θεόδωρο Κουσουρή. Το νήμα της διημερίδας ξεκίνησε από τη Βάσο, δόθηκε στον κύριο Κουσουρή και μετά απλώθηκε. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον Δήμαρχο Δωρίδας και πρόεδρο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνας, Γεώργιο Καπετζόνη, λέγοντας ότι ο Δήμος ανήκει στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνας από το 2015. Και εγώ, καταγράφοντας την πολύ μικρή σύντομη εμπειρία μου από το περιβάλλον, πρέπει να σας πω ότι δεν θυμίζει καθόλου επιτροπές και συμβούλια που συνέρχονται αυτοδιοικητικοί. Είναι μια οικογενειακή ατμόσφαιρα και αυτό οφείλεται στον κύριο Καπετζόνη. Κύριε Καπετζόνη, έχετε το λόγο. Να ευχαριστήσω το Δήμο Αμφιλοχίας για αυτή την πολύ ωραία ημερίδα που έχει ετοιμάσει και που, όπως την είδαμε από το πρόγραμμα, και αρχίσει να ξεδιπλώνονται οι εργασίες της σιγά-σιγά. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο καλές και από τις πιο άρτια οργανωμένες. Να ευχαριστήσω και εγώ και να συγχωρώ με τη σειρά μου όλους τους συντελεστές που βοήθησαν, όσους ευχαρίστησε και ο κύριος Χούτας. Και βέβαια να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον δήμαρχό σας, τον Αποστόλη τον Κοιμήση, για την όλη συνεργασία μέχρι τώρα, αλλά και στο δίκτυο με τη συμμετοχή στο δίκτυο με τις λίμνες. Και τέλος να ευχαριστήσω
τον Νίκο τον Χούτα για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτή την πολύ καλή συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα και όλα αυτά που θα ακούσουμε τις επόμενες ώρες και την αυριανή ημέρα. Θέλω να δώσω αρχικά συγχαρητήρια γιατί βλέπω ότι έχει καταφέρει να εμπλακεί σε αυτή την εκδήλωση, σε αυτή την διημερίδα η τοπική κοινωνία με διάφορους τρόπους και κυρίως για την συμμετοχή των παιδιών, των σχολείων που θα είναι αύριο μαζί μας και που θα παρουσιάσουν τις δικές τους εργασίες, τη δικιά τους εικόνα για τη λίμνη, τη δικιά τους εικόνα για το περιβάλλον, τη δικιά τους εικόνα για τα πράγματα. Πάτε στον θόρυβο. Να το κατεβάσω. Θα μιλήσω. Πάτε στον θόρυβο. Είπε λοιπόν και ο φίλος μας ο Νίκος για το δίκτυο. Τι είναι το δίκτυο? Το δίκτυο είναι μία ένωση που έχουμε κάνει πολλοί δήμοι από τη χώρα και από άλλες χώρες με ένα κοινό χαρακτηριστικό, το βασικό μας κοινό χαρακτηριστικό, από τα βασικά μας κοινά χαρακτηριστικά, για την ύπαρξη μιας ή περισσότερων λιμνών εντός των διοικητικών μας ορίων. Θα μου πείτε και γιατί να κάνετε δίκτυο για αυτό το πράγμα. Κάθε λίμνη είναι και μία ιστορία. Κάθε λίμνη είναι και μία, όχι μία, πολλές ευκαιρίες. Κάθε λίμνη έχει τη δικιά της σημασία για την κάθε τοπική οικονομία. Κάθε λίμνη έχει τις δυνατότητες της που έχει αξιοποιήσει και αυτές που δεν έχει αξιοποιήσει. Κάθε λίμνη έχει τα προβλήματά της, τα οποία διαχειρίζεται η κάθε περιοχή με τον δικό της τρόπο και έχει και προβλήματα τα οποία δεν μπορούν και δεν έχουν διαχειριστεί μέχρι τώρα. Έλα, συνάδελφε και φίλε Απόστολε. Κάθε λίμνη, λοιπόν, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και κάθε περιοχή οφείλει να τη διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχει τέτοια διαφορετικότητα σε όλα αυτά που σας είπα που δεν μπορείτε να τη φανταστείτε. Και είναι ωραίος ο τίτλος που έχετε στην ημερίδα που λέτε «Οι γνωστοί μας άγνωστοι». Πόσα πράγματα θα μάθετε εσείς οι ίδιοι για τη δική σας λίμνη που δεν τα ξέρατε μέχρι τώρα. Πολύ περισσότερο τι να μάθετε ή τι να ξέρετε ή τι να ξέρουμε για όλες τις υπόλοιπες λίμνες. Φτάνει να σας πω ότι δεν είναι καταγεγραμμένες και δεν ξέρουμε ακόμα επίσημα πόσες είναι οι λίμνες της χώρας. Στα επίσημα, στις κρατικές υπηρεσίες, ακόμα και αυτό δεν υπάρχει. Πολύ περισσότερο να ξέρει ο καθένας μας, θα πείτε και τι σημασία για να το ξέρει. Δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Σημασία όμως έχει μεγάλη ποιο. Να ξέρουμε τι αντιμετωπίζει η γειτονική μας περιοχή, τι αντιμετωπίζει οποιαδήποτε άλλη περιοχή που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με εμάς και πώς τα διαχειρίζεται. Για να μπορούμε να τα διαχειριστούμε και εμείς καλύτερα. Να συμβουλευτεί ο ένας τον άλλον, να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες, ενημέρωση, τεχνογνωσία, καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί κάπου αλλού. Να τα εφαρμόσουμε και εμείς στην περιοχή μας, αν μπορούμε και αν μας ταιριάζουν. Ή να αποφύγουμε τα λάθη που έχουν γίνει σε άλλες περιοχές. Τέτοιες περιπτώσεις, αναρρύθμιτες. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα με τη λίμνη Αράλη. Όσοι την ξέρετε, μία από τις μεγαλύτερες λίμνες στον κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι περίπου το 90%, αν δεν κάνω λάθος, έχει φύγει το νερό, έχει χαθεί, έχει ερημοποιηθεί. Όταν μία από τις μεγαλύτερες λίμνες του κόσμου κατά 90% έχει καταστραφεί, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να το πάθει οποιαδήποτε λίμνη. Όταν το έχει πάθει μία τόσο μεγάλη λίμνη. Είναι στα όρια στο κράτος του Ουσμπεκιστάν. Και εκεί έχουμε κάνει μία συνεργασία μέχρι τώρα με το δίκτυο. Σαν παράδειγμα σας το αναφέρω και συζητάμε και έχουν συνδεθεί μαζί μας και η πρεσβεία τους και οι υπηρεσίες, αντίστοιχες ανάλογες υπηρεσίες του Ουσμπεκιστάν και είμαστε σε μία συνεργασία. Για να δούμε, για να ενημερωθούν οι δικές μας περιοχές όποιοι έχουν αντίστοιχα ανάλογα προβλήματα. Έχουν ρίξει εκατομμύρια δολάρια για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και δεν το έχουν αντιμετωπίσει ακόμα. Και θα χρειαστούν και πολλά ακόμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα, ας το πούμε έτσι, κακής πρακτικής που έχει εφαρμοστεί για κάποιους λόγους περασμένες δεκαετίες και συνέβη αυτό που συνέβη. Οφείλουμε όσοι θέλουμε να διδαχθούμε από αυτό να το κάνουμε. Αυτή την ευκαιρία τη δίνει το δίκτυο. Έχουμε ένα άλλο μοντέλο δυσκολιών και προβλημάτων που έχουμε σε διάφορες λίμνες, που εδώ δεν το ξέρετε. Υπάρχουν 5 λίμνες, φυσικές οι 2, τεχνητές οι 3,
τα νερά των οποίων με τον Α ή Β τρόπο, όχι με τον ίδιο τρόπο για όλες, πάνε τα νερά αυτών των λιμνών στο λεκανοπέδιο και πίνει η πρωτεύουσα νερό. Η τεχνητή λίμνη του Ευήνου, η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα και οι λίμνες η Λύκη και Παραλίμνη. 55 με 60% του πληθυσμού της χώρας συντρέφεται από αυτές τις λίμνες. Γύρω από αυτές τις λίμνες υπάρχει ένα ασφυκτικό καθεστώς προστασίας. Και όταν η λίμνη είναι πηγή ζωής, είναι μεγάλη ευκαιρία για να γίνουν δράσεις, να γίνουν δραστηριότητες, να αναπτυχθούν γύρω οι τοπικές οικονομίες και οι τοπικές κοινωνίες. Σε αυτές τις πέντε λίμνες που σας είπα γύρω είναι η ταφόπλακα για τις περιοχές. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι λίμνες και δεν μπορεί να γίνει καμία δραστηριότητα σε ακτίνα 1500 μέτρα ευθεία από το όριο της λίμνης. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, εκεί που ο καθένας έχει μία λίμνη, σαν τη λίμνη πλαστήρα, για να πάμε σε μία καλή πρακτική, που έχουν εφαρμόσει ένα ειδικό χωροταξικό γύρω από τη λίμνη και που πάνω από 200 επιχειρήσεις λειτουργούν, ζουν, έχουν, είναι πόλος έλξης, τουρισμός όλους 12 μήνες το χρόνο, κοντά στη λίμνη του, στη λίμνη πλαστήρα, τεχνητή λίμνη, και πάνω από 200 επιχειρήσεις εκεί αναπτύσσονται, κοντά στη λίμνη, εδώ απαγορεύεται να κάνεις έστω και μία καντίνα να πουλάς καφέδες. Στις πέντε λίμνες που σας είπα πριν. Για διαφορετικούς λόγους, άλλο το καθεστώς, διαφορετική αντιμετώπιση, τεράστια τα προβλήματα για τις εκεί κοινωνίες. Μία από αυτές είναι η δικιά μας, στο Δήμο Δωρίδας. Στην καρδιά του Δήμου μας είναι η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, ο μεγαλύτερος ταμιευτήρας νερού πόσιμου, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη και ο μεγαλύτερος της Ελλάδας, που το νερό πηγαίνει με το υδραγωγείο στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τι θα πούμε, να μην προστατεύεται αυτές οι λίμνες, θα προστατεύονται. Αλλά υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει επιστήμη, υπάρχουν σύγχρονες μέθοδοι που δεν χρειάζεται να βάζουμε ασφυκτικό περιορισμό, οριζόντιους περιορισμούς και να μην γίνεται τίποτα γύρω στις περιοχές αυτές. Θα μπορούσαν κάποια πράγματα να γίνονται. Αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε να το πετύχουμε. Αναφέρθηκα λοιπόν σε 2-3 παραδείγματα που υπάρχουν προβλήματα που υπάρχουν καλές μέχρι τώρα διαδικασίες που όλα ξεκίνησαν στη λίμνη πλαστήρα, είναι και η λίμνη πλαστήρα μέλος στο δίκτυό μας, από ένα καλό ειδικό χωροταξικό σχέδιο που κάνανε και σχεδιασμό που κάνανε πριν από 2,5 δεκαετίες περίπου και που τους έχει φέρει εκεί που τους έχει φέρει σήμερα. Αυτή λοιπόν η ανάγκη συνεργασίας, ανταλλαγής απόψεων, γνωριμίας, αλληλεγγύης, μεγαλύτερης ισχύως ως μια ομάδα φορέων, δήμων που μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα παραπάνω, αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο φτιάξαμε το δίκτυο των πόλεων με λίμνες. 36 δήμοι από την Ελλάδα, 3-4 δήμοι από την Κύπρο, 3-2 δήμοι με ειδική σύνδεση από την Αλβανία, έρχονται κάποιοι δήμοι από την Βουλγαρία επόμενες προτάσεις. Οι χώρες δεν είναι τυχαία που σας αναφέρω, είναι γιατί πρέπει να είναι από όμορες χώρες με την Ελλάδα για να μπορούν για κάποιους λόγους, να μην το αναλύσω περισσότερο, να ενταχθούν σε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα. Ως δίκτυο και ως δήμοι μεμονωμένοι. Όταν λοιπόν έχουμε τρεις χώρες, δήμους από τρεις χώρες που έχουν κάνει ένα δίκτυο, μπορούν πιο εύκολα να διαχειριστούν διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, ευρωπαϊκά προγράμματα. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο που είμαστε τώρα, στο ΕΣΠΑ που διανύουμε τώρα. Στο ΕΣΠΑ που διανύουμε τώρα έχει ιδιαίτερη σημασία, προτεραιότητα και στους σπόρους και σε αρκετές πιστώσεις που θα κατευθυνθούν προς τα εκεί στην προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως του νερού. Άρα το δίκτυό μας έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να παίξει αυτά τα χρόνια που διανύουμε τώρα, στο ΕΣΠΑ που διανύουμε τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μεριά της, επίσης, αναγνωρίζει και άλλες, πώς λέμε τώρα για τους αλληλέγγυους με το προσφυγικό, που οι οργανώσεις αυτές που είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις διαχειρίζονται ευρωπαϊκούς πόρους απευθείας και άμεσα, αναγνωρίζει ως φορείς διαχείρισης προγραμμάτων τα δίκτυα. Άρα το δίκτυό μας και με αυτή την ιδιότητα μπορεί να διαχειριστεί κάποια προγράμματα, να έχει πρόσβαση σε πόρους, ευρωπαϊκούς κυρωτικά κονδύλια, παραπάνω λειτουργώντας ως δίκτυο παρά ως μεμονωμένη δήμη. Όποιες προτάσεις γίνονται για ένταξη σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις γίνονται είτε ως ομάδες δήμων μέσα από το δίκτυο, είτε ως μεμονωμένοι δήμοι, οι οποίοι έχουν την βοήθεια, την ενίσχυση του δικτύου μας. Κεντρικός πυρήνας πάντα.
ο σκοπός της λειτουργίας, της ίδρυσης. Και πάντα δεν ξεφεύγει από το μυαλό μας, στο δίκτυο είναι ποιος. Η προστασία του νερού μέσα στη λίμνη, οποιαδήποτε λίμνη και να είναι, και όταν λέμε και από ρύπανση και από λίμματα και από φυτοφάρμακα και από και στην ποσότητα να μην χαθεί από υπεράντληση, οτιδήποτε άλλο συμβεί. Η προστασία λοιπόν του νερού μέσα στη λίμνη, η προστασία της παραλίμνιας περιοχής, να μην υπάρχουν οι καθυζήσεις, να μην υπάρχουν καταπτώσεις κλπ. Να μην υπάρχουν εκεί οι ρύπανση για να μην υπάρχει φτάσει μετά και μέσα στη λίμνη. Προστασία του νερού της λίμνης το πρώτο, προστασία της παραλίμνιας περιοχής, αλλά και ενίσχυση και βοήθεια και τρόποι λειτουργίας στο ανθρωπογενές περιβάλλον, ανάπτυξη γύρω από τις λίμνες. Αυτό το τρίπτυχο είναι πάνω στο οποίο εστιάζουμε και κάνουμε όλες μας τις δράσεις και όλες μας τις προσπάθειες. Πώς το κάνουμε? Με συνέδρια, με ευρωπαϊκούς φόρους, με προγράμματα, με συνεργασίες, με ημερίδες ειδικές όπως η σημερινή καλή ώρα. Με χίλιους τρόπους προσπαθούμε μαζί με τους Δήμους μέλη μας να συνδράμουμε σε αυτές τις προσπάθειες για να μπορέσουμε να προωθήσουμε, να γνωρίσουμε πρώτα καλύτερα τα προβλήματα, τις δυνατότητες της κάθε περιοχής και να προωθήσουμε καλύτερα τους στόχους που έχει η κάθε περιοχή, ο κάθε Δήμος μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνει το δίκτυο. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Οι εποχές που ο καθένας έκανε αυθαίρετα ό,τι ήθελε, λειτουργούσε όπως ήθελε, είτε ιδιώτες, είτε επιχειρήσεις, είτε σε βάρος του περιβάλλοντος, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Και πρέπει αυτό να το δούμε και μόνοι μας. Είμαστε λοιπόν μια ένωση Δήμων που εστιάζουμε σε αυτή την προστασία του περιβάλλοντος, του λιμναίου περιβάλλοντος γύρω από τις λίμνες και μέσα στο νερό και τα νερά των λιμνών. Αλλά αυτό δεν σταματάμε εκεί. Υπάρχει μια, πολύ απλά θα το πω με δύο κουβέντες που πιθανόν αρκετή να το γνωρίζετε, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λεγόμενο Σύμφωνο των Δημάρχων, που λέει τι, άσχετα τι κάνουν τα κράτη, οι νομοθεσίες τους για την μείωση των ρήπων, οι Δήμοι, κυρίως οι Δήμοι, από κάτω κάνουν μια συμμαχία, μια συμφωνία, μια αυτοδέσμευση αναλαμβάνουν να μειώσουν τους ρήπους στην κάθε περιοχή τους, το διοξείδιο του άνθρακα και άλλους ρήπους, να τους μειώσουν με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με συγκεκριμένο τρόπο. Ήταν ο λεγόμενος κανόνας 20-20-20, να μειωθούν μέχρι το 2020 αυτοί οι ρήποι κατά 20%. Αναθεωρήθηκε μέχρι το 2030 να μειωθούν 40% οι ρήποι. Το δίκτυό μας και εκεί έχει πάρει πρωτοβουλία, είναι και συμμετέχει στο σύμφωνο αυτό και έχει αναλάβει να είναι από τους υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων, ώστε όποια από τα μέλη μας, όποιοι Δήμοι συμμετέχουν, θέλουν να συμμετέχουν, χρειάζονται βοήθεια, είτε με συμβουλευτικές υπηρεσίες, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, να μπορούμε και το παρέχουμε στο να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που πρέπει να κάνει ο κάθε Δήμος μόνος του και να μπορέσει να ολοκληρώσει τις δράσεις, όχι μόνο την υπογραφή του συμφώνου αυτού, τις δράσεις που πρέπει να γίνει, να αναλάβει να κάνει, υποστηρίζοντας αυτή την πρωτοβουλία για την μείωση των ρήπων σε κάθε περιοχή χωριστά. Δεν θα επεκταθώ σε αυτά. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι είμαστε μία ένωση Δήμων κυρίως. Συμμετέχει το Πάντιο Πανεπιστήμιο, συμμετέχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συμμετέχουν Δήμοι από το εξωτερικό. Ενισχύουμε τις όποιες προσπάθειες είχαν γίνει παλιότερα και έχουν ατονίσει ή θα συνεχιστούν από Δήμους μέλη μας για αδελφοποιήσεις και διεθνείς συνεργασίες. Και αυτό το ανακοινούμε, το αναβιώνουμε, το αναθερμαίνουμε και έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με πάρα πολλές χώρες. Έχουμε μιλήσει με όλους τους ευρωβουλευτές της χώρας μας ή σχεδόν με όλους, από ένα κόμμα δεν έχουμε πολλά παρεδόσεις από τους ευρωβουλευτές, για πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλυφθούν στις περιοχές μας, ξεχωριστά σε κάθε περιοχή και για το δίκτυο και για όλες τις λίμνες. Και η δραστηριότητά μας αυτή είναι συνεχής, θα παραμείνει συνεχής. Είμαστε στη διάθεση και του Δήμου Αμφιλοχίας, αλλά και οργανώσεων και πανεπιστημίων και φορέων και ιδιωτών που απόψε θα κρατήσετε τα στοιχεία μας για κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που πιθανόν θέλετε να συζητήσουμε μαζί μας ή να συζητήσετε εσείς μαζί μας.
και νομίζω ότι αυτή η διαδικασία θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο τρόπο διαχείρισης των περιοχών μας, σε καλύτερα αποτελέσματα που όλοι πιο πολύ από τον γείτονα και από τον παραπέρα ενδιαφερόμαστε ο καθένας για την περιοχή του. Δεν θα πω περισσότερα, δεν σας κουράσω περισσότερα. Αν χρειαστεί να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις, σε κάποια ενημέρωση, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, είμαι στη διάθεσή σας. Θέλω και πάλι να συγχαρώ γιατί έχετε εμπλέξει κυρίως τη μαθητική κοινότητα και όλους τους υπόλοιπους σε τοπική κοινότητα στην σημερινή εκδήλωση. Από τη βλέπω και δεν είναι από τις καλύτερες. Και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δώσατε να γνωριστούμε καλύτερα. Καλή επιτυχία στην διημερίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καπετζιόνι. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα στη σημερινή εκδήλωση. Καλό στο βήμα να χαιρετήσει τη διημερίδα το Δήμαρχο Αμφιλοχίας Απόστολο Κιμής. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους καλεσμένους. Να συγχαρώ τους εμπνευστές και διοργανωτές για αυτή την ημερίδα. Να πω ότι αυτόν που διαδέχομαι στο βήμα είναι ένας από τους σταυροφόρους στον χώρο της τοπικής δημοκρατίας με ουσιαστικό και έμπρακτο αποτέλεσμα. Να σας πω ότι η δικιά μας η φυσική λίμνη, γιατί έχουμε άλλες δύο που είναι τεχνητές, έχει επιτελέσει ένα αθόρυβο και σημαντικό σκοπό και στόχο, θα το πω σήμερα. Το μεγάλο υδροαρδευτικό έργο το οποίο εκτελείται από τον Αχελό, η μεταφορά δηλαδή του νερού για την άρδευση και την ίδρυυση των περιοχών, εντάχθηκε στην αρχική του φάση σαν μια προσπάθεια εμπλουτισμού του νερού της Αμβρακίας, η οποία έχει μεγάλες συγκεντρώσεις νητροδών αλάτων μέσα και υπό την έννοια αυτή λοιπόν εντάχθηκε ως περιβαλλοντικό έργο. Στην πορεία ακολούθησαν οι εντάξεις για τους στόχους οποίους εμείς ενδιαφερόμαστε άμεσα. Την άρδευση δηλαδή και την ίδρυυση. Το δίκτυο των λιμνών είναι μια σημαντική προσπάθεια και φίλο Γιώργο νομίζω ότι ήρθε η ώρα πλέον επειδή όπως είπες δεν είναι οικοσυστήματα τα οποία μπαίνουν στη γυάλα αλλά μας δίνουν και δυνατότητα να δημιουργήσουμε από εκεί ενέργεια, πράσινη ενέργεια. Οι εκμεταλλευτές όμως, εκμεταλλευόμενοι αυτούς τους φυσικούς πόρους, οφείλουν να δώσουν το αντιστάθμισμα στις περιοχές όπου παίρνουν αυτό το φυσικό πόρο και νομίζω ότι είναι πλέον καιρός να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση και με τον μεγάλο εκμεταλλευτή που είναι η ΔΕΗ στη χώρα μας και αδαπάνως όλα αυτά τα χρόνια εκμεταλλεύεται το φυσικό πόρο, ενώ η νομοθεσία, εν πάση περιπτώσει, με έναν πολύ τσιγκούνικο τρόπο έχει δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει ένα αντιστάθμισμα της τάξης του 2,7% προς τους φορείς με τον Α ή τον Β τρόπο που έχουν την ευλογία, τη δυνατότητα, το προνόμιο να έχουν στις περιοχές τους αυτά τα φυσικά οικοσυστήματα. Τώρα, το παράδειγμα του πλαστήρα, και θα τελειώσω με αυτό, δεν είναι απλώς μια χωροταξική σωστή διάρθρωση, αλλά είναι ένα πλέγμα συνολικών παρεμβάσεων που πολυτεμιακές δράσεις και από πάρα πολλούς φορείς έγιναν στα πλαίσια μιας κοινής κατεύθυνσης. Και αυτό αποδεικνύει ότι όλα τα οικοσυστήματα, όταν τα λειτουργείς προς την κατεύθυνση των απαγορεύσεων, το μόνο που επιτυχάνεις είναι να τα υποβαθμίσεις, αν δεν τα καταστρέφεις κιόλας. Εάν δώσεις τη δυνατότητα όμως να υπάρξει μια αξιοποίησή τους στα πλαίσια της σωστής εκμετάλλευσης, τότε αυτός ο οποίος τα εκμεταλλεύεται τα προστατεύει κιόλας. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα ποτάμια, θαλάσσια, λιμνέα οικοσυστήματα, αφορά όλο το φυσικό πλούτο που έχει η χώρα και τα δάση δηλαδή και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν παραδείγματα που έχουν αναδείξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, σε υπερθετικό θα έλεγα, οι προδευμένες χώρες, οι προδευμένες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν επιστήμονες, όπως και εδώ σε εμάς υπάρχουν σήμερα, που πρωτοσταθούν σε αυτά. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όσο οι αποφάσεις λαμβάνονται από την κεντρική γραφειοκρατία, που δεν ξέρουν πού είναι αυτοί οι φυσικοί πόροι και αυτοί οι τόποι, δηλαδή ρυθμίζουν ας πούμε, θέματα για την Αμβρακία τώρα ή για τον Αχελό ή για τη λίμνη Καστρακίου και το καθεξής στον πλαστήρα και δεν έχουν πάει ποτέ στη ζωή τους να δουν πού είναι αυτά.
Με αποτέλεσμα να έχουμε τα φαινόμενα, ας πούμε, της Κάρλας, μετά από πιέσεις των τοπικών παραγόντων, τη μια την αποξηρένουμε, την άλλη την ξαναφτιάχνουμε. Ευτυχώς εδώ η προσπάθεια για αποξήρανση της Αμβρακίας δεν τελεσφόρησε και το μόνο που έχει μείνει είναι η τρύπα στα έγκατα του τούμπανου, η μεγάλη αυτή δηλαδή προσπάθεια, ας πούμε, της αποξήρανσης, που είχε όμως και ένα καλό. Δημιουργήθηκε η Ανατολική Πλάση στην Αμφιλοχία. Δεν θα είχαμε που να κάνουμε μπάνιο, δεν είχε γίνει αυτή η προσπάθεια. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις εργασίες και εύχομαι πάντα τρεις πρωτοβουλίες. Σήμερα, εδώ μαζί μας, έχουμε την τιμή να παρευρίσκεται ο δόκτωρας Θεόδωρος Κουσουρής. Ο Θεόδωρος Κουσουρής είναι ένας επιστήμονας αφιερωμένος στην αποστολή του, την έρευνα και τη συγγραφή. Αφιέρωσε μια ζωή στη συλλογή, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των στοιχείων που αφορούν τις φυσικές λίμνες της Ελλάδας, κύριε Καπετζόνη, και ελπίζω να το γνωρίσετε. Η πολύχρονη ερευνητική προσπάθειά του, 42 χρόνια καταγράφει λίμνες, επί τόπου, όχι από μακριά, δημιούργησε ένα μοναδικό για τον ελληνικό χώρο συγγραφικό έργο, τη μοναδική βάση δεδομένων για τις φυσικές λίμνες της χώρας μας και τις μικρές φυσικές λίμνες και την παραμικρή Λακκούβα έχει καταγράψει, όπου μέχρι το 1972 η έρευνα ήταν περιορισμένη και αποσπασματική. Η ζωή του όλη, πολύχρονες σπουδές και εργασία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εκλεγμένος διευθυντής πάνω από δεκαετία του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Τώρα γιατί είναι μαζί μας, θα σας το πω. Ως ερευνητής λιμνών το 1975 αρχίζει την ερευνά του από το Α. Από πού αλλού? Από τη λίμνη Αμβρακία, την Τριχονίδα και τις άλλες φυσικές και τεχνητές λίμνες της Έτωλα Ακαρνανίας. Αυτή η ιδιαίτερη σχέση του με τη λίμνη Αμβρακία και το ενδιαφέρον του για αυτή μας πρόσφερε απλόχερα τη στήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση στη διοργάνωση της διημερίδας μας για τη λίμνη Αμβρακία και τον έφερε σήμερα ως εδώ. Κύριε Θεόδωρο Κουσουρή, σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε. Καλώ τον κύριο Κουσουρή και τον Δήμαρχο Αμφιλοχίας για τη βράβευση του κύριου Κουσουρή. Θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Κουσουρή, ο οποίος σήμερα μας έφερε και το paper στο οποίο αναφέρθηκε βάσω το επιστημονικό άρθρο του 1979 για τη λίμνη Αμβρακία. Είναι το 70... Καλά, είναι το άρθρο τότε. Ναι, 79. Πριν αρχίσει όμως ο κύριος Κουσουρής, θέλω να κάνω έτσι μια εισαγωγή για εκεί. Μικρούλα, το σειρά. Οι λίμνες. Πρόσεξες ποτέ τις λίμνες? Δεν είναι σαν τις θάλασσες.
Οι θάλασσες μιλούν, τραγουδούν. Οι λίμνες ονειρεύονται. Εδώ θα έλεγα, ονειρεύονται μια σύνδεση και μια δικτύωση για την προστασία τους, τη διατήρησή τους και την αξιοποίησή τους για σήμερα, αλλά και για αύριο. Κύριε Κουσουρή, έχετε το λόγο. Προσέξτε την καρέκλα όμως. Είναι ότι φέρω με την άκρη. Προσέξτε γιατί γυρνάει μπροστά. Πίσω. Θα το πάρω αυτό, να το δω. Όχι. Εγώ έπεσα. Ευχαριστώ κύριε Δημάρχε, ευχαριστώ για την τιμή. Ευχαριστώ τον κύριο Αντιδήμαρχο και την κυρία Ακαρέλου που είχαν αυτή την πρωτοβουλία και την έμπνευση. Και ευχαριστώ όλους εσάς που ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια καινούργια αρχή. Κάθε λίγο, κάθε μερικά χρόνια μπορεί να γίνει μια καινούργια αρχή. Καινούργια αρχή να κάνουμε μια διαχρονική καταγραφή το τι είχε γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και τι προοπτικές βρίσκονται μπροστά μας με τη συνεργασία και με τη σύμπλευση πολλών παραγόντων. Αλλά δεν θα πρέπει να μας φεύγει από το μυαλό ότι λέμε η σύμπλευση και των ηθινόντων και της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να συμβαδίζει με ανθρώπους που γνωρίζουν το περιβάλλον. Και έχετε την ευτυχή συγκυρία που το Πανεπιστήμιο του Αγρινίου είναι εδώ δίπλα σας και το οποίο έχει κάνει, συνέχισε τις έρευνες τις οποίες είχαμε ξεκινήσει εμείς από το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ευρών, τη συνεχίζει ακόμη και σήμερα και διαχρονικά μπορούμε να πούμε σε ποια κατάσταση και πώς βαίνει η κατάσταση, όχι μόνο για τη λίμνη Αμβραγή, αλλά και για άλλες λίμνες. Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια, διαχρονικά, να σας περιγράψω τη μοναδικότητα και γιατί υπάρχει μοναδικότητα για τη λίμνη της Αμβραγίας. Είναι ο μεγάλος οζερός η λίμνη Αμβραγία. Είναι η λίμνη Λιμναία της αρχαιότητας. Είναι η λίμνη του Ρίβιου, η λίμνη του Στάνου. Αυτή είναι η Αμβραγία. Είναι το τελευταίο υπόλοιμα μιας πολύ μεγάλης λίμνης που υπήρχε πριν από εκατομμύρια χρόνια στην περιοχή. Ξεκινούσε από τις παρυφές της Αμφιλοχίας και κατέληγε στην Κλεισούρα, στα Κύκνια Τέμπη. Και από την άλλη μεριά μέχρι τον Αχελό. Με την πάροδο των χρόνων έμειναν τα τελευταία απομεινάρια όλης αυτής της μεγάλης ετωλοκαρνανίας λίμνης που είναι η Αμβρακία, η Τριχονίδα, ο Ζερός και η Λυσιμαχία. Επομένως, να μια μοναδικότητα. Παρόλο που έχει κοινή καταγωγή με τις άλλες λίμνες, την Τριχονίδα, τον Ζερό και την Λυσιμαχία, διαφέρει. Διαφέρει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά η λίμνη Αμβρακία. Άλλη μια μοναδικότητα. Ο υδρολογικός της χαρακτήρας είναι ένας τύπος κλειστού συστήματος. Ένα σύστημα που δέχεται νερά μόνο από τη βροχή και μόνο από τις υπολίμνιες αναβλήσεις, οι οποίες κατά καιρούς είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η Αμβρακία έχει τη μοναδικότητα γιατί έχει έντονες διακυμάνσεις στη στάθμη της. Διαχρονικά, αν την δει κανείς, υπάρχουν εντονότατες διακυμάνσεις στη στάθμη της. Και αυτός είναι ένας παράγοντας που δεν υπάρχουν καλαμόνες γύρω από τη λίμνη. Ή υπάρχουν στα ξέβαθα σημεία της, δηλαδή στην επάνω μεριά, στη βόρεια πλευρά, στο Σαμάρι. Σαμάρι εγώ το ξέρω και το γνωρίζω. Όπου εκεί υπάρχουν αυτή τη στιγμή παπύρια, αλλά όχι καλάμια. Και το καλάμι έχει την εξής ιδιότητα, ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε
περιβάλλοντα σε λιμνέα, σε νερά που έχουν θυϊκά άλατα. Και η λίμνη Αμβρακία έχει θυϊκά άλατα. Είναι μια ιδιαιτερότητα της λίμνης Αμβρακίας. Ως προς την ποιότητα, είναι οριακά στο όριο το να μπορέσει το νερό της λίμνης να αρδεύει κάποιες περιοχές. Και θα σας δείξω, τελειώνοντας κάποια slides, το 1975, 78, 79, όπου υπήρχαν οι εκτεταμένες καλλιέργειες γύρω από τη λίμνη με τα καπνά και αργότερα με τα κυπευτικά. Το πολύ μεγάλο βάθος της είναι μια άλλη ιδιαιτερότητα. Πολύ μεγάλο βάθος της, γύρω στα 50 μέτρα, που πολλές φορές σε πλημμυρικά φαινόμενα ξεπερνάει τα 50 μέτρα, αλλά επειδή βρίσκεται η στάθμη της στο υψόμετρο των 25 μέτρων, γύρω στα 25 με 30 μέτρα ο πυθμένος της λίμνης βρίσκεται κάτω από το επίπεδο της στάθμης της θάλασσας, του Αμβρακικού κόλπου. Είναι μια ιδιαιτερότητα και αυτή ακόμη της λίμνης Αμβρακίας. Ο μεγάλος όγκος του νερού που συγκρατεί η λίμνη Αμβρακία, γύρω στα 280 με 300 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού συγκρατεί η λίμνη Αμβρακία. Και έχει ένα ρυθμό ανανέωσης, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αναζωογόνηση της λίμνης, 6 με 8 χρόνια. Εξαρτάται αν είχαμε βροχές τη χειμερινή περίοδο, ήταν ο χειμώνας ξηρός, και εξαρτάται και από άλλους παράγοντες. Ο χυμισμός της λίμνης, τα βιολογικά στοιχεία, τα ψάρια της λίμνης, σημαντικοί παράγοντες που σε κάθε έργο αξιοποίησης, ανάπτυξης θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και όλα αυτά τα στοιχεία. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο τουρισμός ή μόνο να αρδεύουμε τις περιοχές, αλλά μας ενδιαφέρει και ο άνθρωπος και τα πουλιά και η υδροδιαβλάστηση που βρίσκεται μέσα στη λίμνη και το ίζημα και τα ζώα, τα μικρότερα ή τα μεγαλύτερα, που βρίσκονται στη λάσπη της λίμνης, γιατί όλα αυτά, μαζί με τα μετεωρολογικά στοιχεία, μαζί με τη γύρω περιοχή, μας είπε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος ότι η γύρω περιοχή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την προστασία του υδάτινου χώρου, των υδάτινων λιμνών, των υδάτινων οικοσυστημάτων. Πολύ σημαντικός παράγοντας. Και η γεωλογική κατασκευή, το υπόβαθρο της λίμνης με τις καταβόθρες της. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας και μοναδικός για τη λίμνη Αμβρακία, που πολλές φορές στη διαχρονική περίοδο η λίμνη σχεδόν άδειαζε ή σχεδόν πλημμύριζε. Στο παρελθόν, τη δεκαετία του 60, υπήρχαν πολλοί περίοδοι με πλημμυρικά φαινόμενα και πολλοί οικισμοί γύρω από τη λίμνη, γιατί τότε υπήρχαν αυτές οι μικροκαλλιέργειες γύρω από τη λίμνη, τα καπνά και τα κυπευτικά, συντηρούσαν κάποιους μικροοικισμούς. Είχαν καταστραφεί αυτοί οι μικροοικισμοί και οι καλλιέργειες οπωσδήποτε. Και δεν ήταν τίποτα άλλο, γιατί αυτές οι καταβόθρες, οι φυσικές αυτές απορροές, εκροές του νερού, πότε έφραζαν και πότε άνοιγαν και διοχέτευαν το νερό και έδιωχναν το νερό και έφευγε το νερό από τη λίμνη. Και αυτός είναι ένας παράγοντας που η λίμνη ακόμη ζει. Και όχι μόνο ζει, αλλά και αναζωογονείται. Το αλιευτικό ενδιαφέρον έτυχε την περίοδο που είχαμε πρωτοέρθει στη λίμνη, κάποιος από εδώ από την περιοχή στο Υπουργείο Γεωργίας στη Διεύθυνση Αλιές μας είχε καλέσει, γιατί είχαν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα και υπήρχε το μεγάλο ερωτηματικό αν οι καπνοκαλλιέργειες με τα λοιπάσματα ή τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποίησαν τότε, ας πούμε, μπορούσαν να επηρεάζουν ή επηρέαζαν την ποιότητα της λίμνης, αλλά κυρίως τα ψάρια της λίμνης, γιατί η λίμνη Αμβρακία ήταν ανέκαθεν ένας τόπος μεγάλης ικτιοπαραγωγής. Και θέλω να τελειώσω με το εξής χαρακτηριστικό που είχαμε έρθει τότε.
Είχαμε έρθει την περίοδο που είχαν γεννήσει πλέον οι Κυπρίνοι και υπήρχαν πολλά μικρά ιχθύδια Κυπρίνου και έβλεπες αγροτικά και ημιφορτηγά με ντεπόζιτα, με βαρέλια και περίμεναν τους ψαράδες για να τους παραδώσουν ζωντανό γόνο Κυπρίνων. Δηλαδή η καταστροφή που γινόταν τότε του πόρου αυτού, του βιολογικού πόρου, του ψαριού, δεκάδες φορτηγά και αγροτικά περίμεναν να πάρουν ζωντανό το γόνο. Και πού να τον πάνε? Να τον πάνε στα Γιάννενα, να κάνουν βλουτισμό στα Γιάννενα, στην λίμνη την Παμβότιδα, να πάνε στην Καστοριά, μέχρι την Κορώνια, επειδή υπήρχαν ανέκαθα σε αυτές τις λίμνες, στις βόρειες λίμνες προβλήματα, έπαιρναν γόνο, μικρά ιχθύδια ζωντανά Κυπρίνου από τη λίμνη Αμβρακία. Υπήρχε μια τεράστια καταστροφή. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα για τους νέους να αναλογιστούν κάτι τέτοιες ενέργειες αψυχολόγητες. Ήταν μια περίοδος που η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει πολύ. Δεν έβλεπε τα θέματα συνδυαστικά, δεν τα έβλεπε ολιστικά, αλλά τα έβλεπε μονοπλευρά. Οι ψαράδες ήθελαν να πουλήσουν το γόνο, οι αγρότες ήθελαν μόνο να αρδέψουν τα γύρω χωράφια τους και δεν υπήρχε μια συνδυαστική, ολιστική προσέγγιση για αυτό που λέμε πόρος, οικοσύστημα, άνθρωπος. Γιατί και ο άνθρωπος είναι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, παίζοντας ένα σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα τελειώνοντας να σας δείξω αυτά τα παλιά slides. Γι' αυτά λένε πολλά. Πώς ανοίγει αυτό, βοήθα τον. Έλα Σπύρο. Εδώ είναι. Πόσα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα της εποχής εκείνης, μιλάμε για την τέλη της δεκαετίας του 70. Δίπλα ακριβώς στη λίμνη. Και κάθε χωράφι είχε το αντιλητικό του, το φορητό αντιλητικό του σύστημα. Δεκάδες τέτοια αντιλητικά μικρά συγκροτήματα έπαιρναν νερό από τη λίμνη. Μα δεκάδες. Και πριν την αρδευτική περίοδο υπήρχε βυθοκόρος που άνοιγε μέσα στη λίμνη, στα ξέβαθα της λίμνης, μεγάλα χαντάκια ώστε να συγκρατείτε νερό στη λίμνη για από τους ποτιστικούς λόγους του καλοκαιριού. Γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά που από μινάρια έχουν μείνει ακόμη και σήμερα. Στα ξέβαθα της λίμνης. Και εφόσον το βορεινό κομμάτι δεν είχε νερό, είχαν εγκαταστήσει ακριβώς στη γέφυρα που περνάμε τώρα στο Σαμάρι, αντιλητικά συγκροτήματα, μόνιμα αντιλητικά συγκροτήματα. Έπαιρναν νερό από το νότιο τμήμα και το διοχέτευαν στο βορεινό τμήμα. Και ευτυχώς αυτό που είπε και ο κύριος Δήμαρχος, δεν προχώρησαν εκείνα τα σχέδια που ήθελαν την αποξήρανση ή τη μεταφορά του νερού από τη λίμνη Αμβρακία γύρω στο 64-65. Ήταν εκείνα τα μεγάλα επίβολα σχέδια, τα οποία ευτυχώς
δεν προχώρησαν. Και υπάρχουν τέτοια πάρα πολλά. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προσεκτικοί σε κάθε σχέδιο, μικρότερο ή μεγαλύτερο. Και πάντα θα πρέπει να συμβουλευόμαστε ανθρώπους που ζούνε αυτές τις καταστάσεις. Συνδυαστικά και ολιστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ, και ευχαριστώ για την τιμή, κύριε Δημαρχέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουσουρή. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Έδωσε μια εποπτική εικόνα για τη λίμνη Αμβρακία με ιστορικά στοιχεία. Έδωσε δηλαδή, ήταν μια προσέγγιση ολιστική και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να εξειδικεύουμε. Υπάρχει μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Δύο μιλητές μας είναι ήδη στο δρόμο. Είχε αρκετές δυσκολίες αυτή η μέρα. Καλώ τώρα τον κύριο Γιώργο Κιχαγιά, επίκουρο καθηγητή υδάτινων οικοσυστημάτων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, να αναπτύξει το θέμα το ζωοπλακτό της λίμνης Αμβρακίας και η οικολογική του σπουδαιότητα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα σε όλους σας. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της διημερίδας για την πρόσκληση και θέλω να συγχαρώ επίσης τους διοργανωτές για την τιμή που κάνουν στον κύριο Κουσουρή. Ο κύριος Κουσουρής είναι ο ερευνητής στις δουλειές του οποίου βασιζόμαστε εμείς οι νεότεροι για να μελετήσουμε τις λίμνες εδώ της περιοχής. Να συστηθώ καταρχήν, λέγομαι Γιώργος Κιχαγιάς, είμαι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων εδώ στο Αγρίνιο. Είμαι βιολόγος και το ερευνητικό μου ενδιαφέρον είναι η ζωή μέσα στο νερό, μέσα στις λίμνες και στα υδάτινα οικοσυστήματα. Τα τελευταία 16-17 χρόνια που βρίσκομαι εδώ, έχω αφιερώσει την έρευνά μου στη μελέτη των πιο μικροσκοπικών έτσι οργανισμών που ζουν μέσα στα λιμνέα οικοσυστήματα της περιοχής, έχοντας μελετήσει ουσιαστικά όλες τις λίμνες της περιοχής. Σήμερα λοιπόν είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω κάποια, νομίζω κατά τη γνώμη μου, ενδιαφέροντα πράγματα για οργανισμούς που δεν τους γνωρίζετε, αλλά μπορούν να μας πούνε πολλά πράγματα για τη λίμνη Αμβρακία. Καταρχήν, τι είναι το ζωοπλακτό? Όταν λέμε ζωοπλακτό, αναφερόμαστε σε κάποιους μικροσκοπικούς ζωικούς έτσι, ασπόνδυλους οργανισμούς που ζουν μέσα στο νερό και έχουν μικρή ικανότητα ενεργητικής μετακίνησης. Κολυμπάνε δηλαδή, αλλά όχι με μεγάλη ικανότητα. Πλανώνται ουσιαστικά, γι' αυτό και αναφέρονται ως πλανκτό. Ζωοπλανκτό υπάρχει σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήματα, στις θάλασσες, στα ποτάμια, στις λίμνες κτλ. Σε εμάς εδώ στις λίμνες που μας ενδιαφέρει, η βιοκοινωνία του ζωοπλανκτού αποτελείται συνήθως από τέσσερις ομάδες. Καλό είναι να τις γνωρίσετε έτσι σαν εικόνες. Οι μικρότεροι οργανισμοί του ζωοπλανκτού είναι τα τροχόζωα. Αυτά είναι οργανισμοί μικροσκοπικοί, με ποικίλες μορφές και σχήματα. Είναι τα τροχόζωα οργανισμοί που τα συναντάς σε όλα τα γλυκά νερά, ακόμα και σε μικρές έτσι, συγκεντρώσεις νερού, τροχόζωα θα βρεις. Και συνήθως αυθονούν και κυριαρχούν εκεί που οι λίμνες είναι εύτροφες, είναι επιβαρημένες δηλαδή. Λίγο μεγαλύτεροι οργανισμοί από τα τροχόζωα είναι τα κοπίποδα. Μην θεωρήσετε ότι είναι τίποτα μεγαλόσωμα, έτσι. Κάποια χιλιοστά ουσιαστικά, για τέτοιους οργανισμούς μιλάμε, τέτοια μεγέθη. Τα κοπίποδα λοιπόν είναι η δεύτερη κατηγορία. Είναι οι οργανισμοί που κυριαρχούν στον πλανήτη μας, να το πω έτσι. Γιατί αυτοί οι οργανισμοί, τα κοπίποδα, κυριαρχούν στο ζωοπλανκτό της θάλασσας. Σκεφτείτε ότι η θάλασσα αποτελεί τα 2/3 του πλανήτη μας. Θα καταλάβετε λοιπόν γιατί είναι οι κυρίαρχοι οργανισμοί στον πλανήτη μας.
Στα λιμνέα οικοσυστήματα, ωστόσο, δεν είναι και τόσο άφθονα. Είναι όμως κυρίαρχα πολλές φορές εκεί που οι λίμνες είναι πιο καθαρές, όχι εύτροφες όπως λέμε. Μια τρίτη κατηγορία είναι τα κλαδοκαιρεωτά. Μαζί με τα κοπίποδα, τα κλαδοκαιρεωτά έχουν περίπου το ίδιο μέγεθος και είναι στην μεγαλύτερη πλειοψηφία τους φυτοφάγοι οργανισμοί. Δηλαδή, όταν είναι φυτοφάγοι, τρέφονται με φυτοπλανκτό, με μικροσκοπικούς φυτικούς οργανισμούς. Τα δε ίδια τα κοπίποδα και τα κλαδοκαιρεωτά είναι εξαιρετικοί μεζέδες, θα έλεγα, για τα ψαράκια στις λίμνες. Και μια τέταρτη κατηγορία είναι η συνωμοταξία μαλάκια. Εδώ μιλάμε για τα δίθυρα μαλάκια, τα κοχύλια δηλαδή. Στο ζωοπλανκτό βεβαίως δεν έχουμε τα κοχύλια όπως τα ξέρετε, αλλά έχουμε τις πονύμφες, δηλαδή τα μικρά κοχυλάκια, τα οποία πλανώνται μέσα στο νερό μέχρι να μεγαλώσουν και να πάνε να εγκατασταθούν στο βυθό. Αυτοί λοιπόν είναι οι οργανισμοί του ζωοπλανκτού. Ποια τώρα είναι η σημασία αυτής της ομάδας των οργανισμών? Καταρχήν, έχουν μεγάλη σημασία σε αυτό που λέμε ροή της ενέργειας μέσα στα υδάτινα οικοσυστήματα ή αλλιώς παραγωγικότητα. Αν δείτε, ας πούμε, αυτό εδώ το απλό διαγραμματάκι που δείχνει ουσιαστικά τη μεταφορά της ενέργειας μέσα σε ένα υδάτινο οικοσύστημα, θα δείτε ότι αυτή η ενέργεια η οποία έρχεται από τον ήλιο προσλαμβάνεται από τους οργανισμούς του φυτοπλανκτού, δηλαδή σκεφτείτε μικροσκοπικούς μονοκύτταρους οργανισμούς που φωτοσυνθέτουν, λειτουργούν όπως τα φυτά, πολλαπλασιάζονται γρήγορα και δημιουργούν αυτή την πρασινάδα που βλέπουμε πολλές φορές στις εύτροφες λίμνες. Αυτό το φυτοπλανκτό αποτελεί τροφή για το ζωοπλανκτό, το δε ζωοπλανκτό αποτελεί τροφή για τα ψάρια. Άρα τι σας περιγράφω εδώ αυτή τη στιγμή? Μία τροφική αλυσίδα, όπως λέμε, που υπάρχει στα υδάτινα οικοσυστήματα. Σε αυτή την τροφική αλυσίδα λοιπόν το ζωοπλανκτό είναι ένας κρίσιμος κρίκος. Από την άλλη μεριά, η σύνδεση της βιοκοινωνίας, τα είδη δηλαδή του ζωοπλανκτού και συγκεκριμένα κάποια είδη δείκτες μπορούν να μας πούνε πολλά πράγματα για την οικολογική κατάσταση μιας λίμνης. Μπορούν να μας πούνε, για παράδειγμα, ποια είναι η τροφική της κατάσταση, αν είναι ρυπασμένη, και σε τι μπορεί να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση της λίμνης. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά, άμα κάποιος, όπως εγώ ας πούμε, ασχοληθεί με τη μελέτη βιολογικών παραμέτρων του ζωοπλανκτού, δηλαδή μελετήσει τα είδη που υπάρχουν σε μια λίμνη, την αυθονία τους, τις εποχιακές διακυμάνσεις τους, τους βιολογικούς κύκλους, την κατανομή τους στο χώρο και συνδυάσει αυτά τα στοιχεία και με περιβαλλοντικές παραμέτρους, τα φυσικοχημικά του νερού, την υδρολογία, την παραγωγικότητα του οικοσυστήματος, τότε θα μπορέσει να έχει ορθότερη αποτύπωση της οικολογικής κατάστασης, όπως λέμε, ενός λιμνέου οικοσυστήματος. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται και κυρίως τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον σε αυτό το οικοσύστημα. Τώρα, στη λίμνη Αμβρακία. Στα πλαίσια των ερευνών που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, σας ξαναείπα, σε όλες τις λίμνες της περιοχής, τη λίμνη Αμβρακία την επισκεφθήκαμε την περίοδο Σεπτέμβριος 2006 έως Αύγουστος 2008. Για 2 χρόνια λοιπόν ερχόμασταν κάθε μήνα στη λίμνη Αμβρακία, μπαίναμε με το σκάφος εδώ του τμήματος διαχείρισης περιβάλλοντος και τον εξοπλισμό μας μέσα στη λίμνη και επισκεπτόμασταν 3 σταθμούς δειγματοληψίας, τους Α, Β και Γ. Είναι σημεία από τα οποία παίρναμε δείγματα. Τι κάναμε λοιπόν εκεί? Συλλέγαμε δείγματα οργανισμών του ζωοπλανκτού στο κατακόρυφο επίπεδο ανά 5 μέτρα βάθους. Συλλέγαμε δείγματα νερού για να κάνουμε χημικές αναλύσεις και με όργανα που είχαμε καταγράφαμε τις φυσικοχημικές παραμέτρους. Αυτό λοιπόν το κάναμε για 24 συνεχείς μήνες. Στο εργαστήριο γινόντουσαν οι χημικές αναλύσεις του νερού που συλλέγαμε και οι οργανισμοί, οι χιλιάδες, θα έλεγα οι εκατοντάδες, καλύτερα χιλιάδες οργανισμών που συλλέξαμε αυτή την διετία αναγνωριζόντουσαν και καταμετρούνταν στο μικροσκόπιο. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να σας πούμε με μεγάλη σιγουριά ότι μετά από μια τόσο ενδελεχή μελέτη του ζωοπλανκτού στη λίμνη Αμβρακία, ο
Κάποιος θα συναντήσει στη λίμνη μια βιοκοινωνία που αποτελείται από 33 ζωοπλανκτικά τάξα, είδη ή γέννη δηλαδή. Από αυτά 23 είναι τροχόζωα, 4 είναι κοπίποδα, 5 κλαδοκαιρεωτά και ένα δίθυρο μαλάκιο. Έχει σημασία να σας πω εδώ ότι σε σχέση με παλιότερες μελέτες, παραδείγματος χάρη μελέτες που είχε κάνει ο κ. Κουσουρής στο παρελθόν, πριν πολλά πολλά χρόνια όμως, έτσι βρήκαμε καινούργιες καταγραφές. Δηλαδή βρήκαμε είδη τα οποία δεν είχαν καταγραφεί εκείνη την περίοδο. Θα μου πείτε γιατί δεν καταγράφηκαν τότε, γιατί οι δειγματοληψίες ήταν πιο περιορισμένες, γιατί ο αριθμός των δειγμάτων ήταν πιο μικρός ή εξαιτίας αλλαγών που μπορεί να συνέβησαν στο διάστημα αυτό. Επειδή, όπως σας είπα πριν, δουλέψαμε σε όλες τις λίμνες της περιοχής, δηλαδή στην Τριχονίδα, τον Οζερό, τη Λυσιμαχία, κάναμε μια σύγκριση να δούμε τι συμβαίνει στη λίμνη Αμβρακία. Ισχύει αυτό που έλεγε ο κύριος Κουσουρής, για παράδειγμα, ότι η λίμνη έχει μοναδικά χαρακτηριστικά? Έτσι δεν μας είπε λίγο πριν? Πράγματι, λοιπόν, κάνοντας αυτή τη διερεύνηση, διαπιστώσαμε ότι στη λίμνη Αμβρακία υπάρχουν τρία είδη τα οποία δεν υπάρχουν στις υπόλοιπες λίμνες. Ενώ ένα τέταρτο είδος υπάρχει σε όλες τις λίμνες και δεν υπάρχει στην Αμβρακία. Πού οφείλεται αυτή η διαφορετικότητα στη λίμνη Αμβρακία? Οφείλεται ακριβώς στις παραμέτρους που είπε ο κύριος Κουσουρής, στη γεωγραφική απομόνωση της λίμνης από τις υπόλοιπες, ενώ σκεφτείτε όλες οι υπόλοιπες τρεις λίμνες, Τριχονίδα, Οζερός, Λυσιμαχία, είναι με κάποιο τρόπο συνδεδεμένες μεταξύ τους και με το σύστημα του Αχελώου. Η Αμφρακία είναι μια ξεχωριστή λίμνη. Έχει εξελιχθεί λοιπόν εντελώς ξεχωριστά η ζωή μέσα σε αυτή τη λίμνη. Και αυτό δεν είναι κάτι που το βρήκαμε εμείς μόνο. Προηγούμενες μελέτες που είχαν γίνει για το φυτοπλανκτό της λίμνης βρήκαν επίσης μοναδικά είδη. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η λίμνη Αμφρακία είναι, όπως λέμε, ένα hot spot βιοποικιλότητας. Αν και η λέξη hot spot στις μέρες μας έχει πάρει άλλη έννοια, όμως είναι κάτι καλό, να το πω έτσι. Ωραία. Τώρα, είπαμε ότι το ζωοπλακτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανείς για να σου δείξει η παρουσία κάποιων ειδών πράγματα για την κατάσταση σε μια λίμνη. Αναλύοντας λοιπόν τα είδη τα οποία βρήκαμε, διαπιστώσαμε ότι κάποια από αυτά ήταν δείκτες ευτροφισμού, δηλαδή είδη τα οποία τα συναντάμε σε εύτροφες λίμνες, αλλά και κάποια όμως ήταν είδη ολιγότροφων λιμνών. Τι συμβαίνει τώρα, η λίμνη τι είναι, εύτροφη ή ολιγότροφη? Το συμπέρασμα είναι ότι η λίμνη Αμφρακία είναι μια λίμνη μιας ενδιάμεσης κατάστασης. Όπως λέμε, είναι μια μεσότροφη λίμνη. Και αυτό το χαρακτήρα της μεσότροφης λίμνης το διαπιστώσαμε και όταν κάναμε και τις αναλύσεις των φυσικοχημικών παραμέτρων και των χημικών παραμέτρων του νερού που πήραμε. Επομένως, οι οργανισμοί του ζωοπλανκτού και τα φυσικοχημικά μας λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έχουμε να κάνουμε με μια μεσότροφη λίμνη. Αυτό τώρα είναι καλό ή κακό? Καλό είναι, με την έννοια του ότι δεν είμαστε σε ένα εύτροφο σύστημα το οποίο θα είναι επιβαρημένο, όμως η παρουσία κάποιων ειδών, και μάλιστα βλέπετε αρκετών ειδών δεικτών ευτροφισμού, μας χτυπάει ένα καμπανάκι, θα έλεγα, ότι προσέξτε, γιατί κάτι μπορεί να συμβαίνει. Μπορεί δηλαδή η λίμνη να βρίσκεται σε μια μεταβατική κατάσταση, να πηγαίνει από μεσότροφη προς εύτροφη. Τώρα, μελετώντας την εποχιακή διακύμανση του ζωοπλανκτού σε αυτούς τους 24 μήνες, διαπιστώσαμε ότι το σύνολο του ζωοπλανκτού ακολουθεί μια κλασική εποχιακή διακύμανση, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο που αρχίζει, μειώνεται η ζέστη και η ηλιοφάνεια, και καθώς πηγαίνουμε προς το χειμώνα μειώνεται η αφθονία του και αυξάνει προς την άνοιξη και φτάνει ως δίνει μέγιστο το καλοκαίρι. Από τις 4 ομάδες του ζωοπλανκτού που σας ανέφερα πριν, τις οποίες τις βλέπετε σαν ποσοστά με τα διαφορετικά χρώματα σε αυτό το διάγραμμα, συνολικά φάνηκε να κυριαρχούν τα κοπίποδα με 37,1%. Δεύτερης ερχόταν οι προνύμφες, τα κοχυλάκια δηλαδή των μαλακίων, μετά τα τροχόζωα και μετά τα κλαδοκαιρεωτά. Αυτό βεβαίως και για τα 2 χρόνια μαζί. Αν δούμε όμως τον κάθε χρόνο ξεχωριστά, θα δούμε για παράδειγμα ότι κάποιοι οργανισμοί, όπως είναι τα μικρά αυτά κοχυλάκια που βρίσκαμε, την πρώτη περίοδο ήταν πάρα πολλά. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε εδώ ότι αποτέλεσαν το 41,5% του ζωοπλανκτού. Άρα ήταν, θα έλεγα, κυρίαρχοι οργανισμοί. Εν τω τη δεύτερη χρονιά
έπεσαν στο 16 περίπου τις 100. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Προσπαθώντας να εξηγήσουμε αυτή την περίεργη κατάσταση, διαπιστώσαμε ότι με τις μετρήσεις που κάναμε κάθε φορά που πηγαίναμε με το σκάφος, να σας το πω έτσι πρακτικά, και πηγαίναμε στο βαθύτερο σταθμό, στο ίδιο ακριβώς σημείο, παίρναμε την ένδειξη από το βυθόμετρο. Έτσι λοιπόν, το 2006, ας πούμε, το Δεκέμβριο, είχαμε βρει σαν μέγιστο βάθος στο σταθμό Α τα 49,5 μέτρα. Την επόμενη χρονιά όμως δεν ξαναβρήκαμε το ίδιο βάθος, βρήκαμε πολύ μικρότερο, δηλαδή είχαμε διαφορά στάθμης 6,6 μέτρων. 6,6 μέτρα είναι σχεδόν δύο όροφοι, δεν είναι μικρό πράγμα. Και πράγματι τη δεύτερη χρονιά που κάναμε τις δειγματοληψίες, έτυχε να η περίοδος να ήταν ξηρή, είχε αποξηρανθεί το βόρειο μέρος της λίμνης και από το νοτιότερο μέρος, εκεί δηλαδή που πηγαίναμε εμείς και κάναμε τις δειγματοληψίες μας, είχε συρρυκνωθεί το νερό προς το κέντρο, αποκαλύπτοντας μια τεράστια έκταση από χαλικόδη βυθό. Αυτός ο χαλικόδης βυθός είναι ο βιότοπος αυτών των κοχυλιών. Άρα λοιπόν τι συνέβη, λόγω της μείωσης της στάθμης του νερού, μειώθηκε ο βιότοπος αυτών των οργανισμών και έγιναν πολύ λιγότεροι μέσα στο νερό. Άρα λοιπόν η στάθμη του νερού εδώ λειτουργήσε αρνητικά για αυτούς τους οργανισμούς. Το ίδιος παράγοντας όμως φαίνεται να λειτουργήσε θετικά για άλλους οργανισμούς. Παραδείγματος χάρη τα τροχόζα, που σας είπα ότι τα τροχόζα αυθονούν εκεί που οι συνθήκες είναι πιο εύτροφες, να το πω έτσι, φάνηκε να καταυχαριστιούνται, να το πω έτσι, από αυτή τη μείωση της στάθμης. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ενώ την πρώτη χρονιά το ποσοστό τους ήταν 16,7, τη δεύτερη έφτασε 42%. Αυτό λοιπόν ήταν μία ένδειξη να μας πει ότι η στάθμη του νερού μέσα στη διακή μας αυτή τη στάθμη του νερού μπορεί να ρυθμίσει πολλά πράγματα. Θα τα πούμε και στο τέλος. Τα δύο βασικά είδη τροχοζών που κυριάρχησαν ήταν το κελικό τιαλογκισπίνα και το κονόχυλους ουνικόρνης, λεπτομέρεια τέλος πάντων, σε διαφορετικές εποχές. Και στην περίπτωση των άλλων δύο ομάδων, αυτό που είδαμε ότι δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ των δύο χρόνων, περίπου ίδια διακύμανση. Στην περίπτωση των κοπυπόδων είχαμε σαν κυρίαρχο είδος αυτό που βλέπετε, το Ευδιάπτομους τριέσι, το οποίο φαίνεται να αναπαράγεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, διότι βρίσκαμε αυτές τις νεαρές μορφές που λέγονται ναύπλοι σε όλη τη διάρκεια, όπως βλέπετε εδώ με το πράσινο, του έτους και των δύο ετών. Στα δε κλάδο και ρεωτά κυριάρχησαν δύο είδη, το είδος διαφανώς ομορκιντάνη και βοσμίνα λογκυρόστρης. Μια διαφορετική προσέγγιση που κάναμε στην μελέτη μας ήταν να παίρνουμε δείγματα σε διαφορετικούς ορίζοντες βάθους. Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να μελετήσουμε εκτός από την οριζόντια και την κατακόρυφη κατανομή των οργανισμών του ζωοπλακτού. Βλέπετε λοιπόν σε αυτό το διάγραμμα, στους 24 μάλλον μήνες που μελετήθηκε το ζωοπλακτό, ποια είναι η κατακόρυφη κατανομή του συνόλου του ζωοπλακτού, σαν ποσοστό. Μελετώντας αυτή την κατανομή, την κατακόρυφη, διαπιστώσαμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Το πρώτο ήταν ότι το συνολικό ζωοπλακτό στη λίμνη Αυρακία βρίσκεται κυρίως στα 0 έως 20 μέτρα. Κάτω από τα 20-25 μέτρα μειώνεται δραματικά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Φαντάζομαι όταν θα έρθει ο κύριος Ζαχαρίας θα το αναλύσει περισσότερο, γιατί θα σας μιλήσει για τις φυσικοχημικές παραμέτρους, αλλά ας πω και εγώ μια κουβέντα. Μειώνεται πάρα πολύ λοιπόν κάτω από τα 20-25 μέτρα, διότι μειώνεται το οξυγόνο. Έχουμε δραματική πτώση του οξυγόνου, έχουμε υποξικές, όπως λέμε, συνθήκες στην λίμνη. Και πότε τις έχουμε αυτές τις υποξικές συνθήκες? Τις έχουμε την περίοδο της θερμοστρωμάτωσης. Υπάρχει μία περίοδος του καλοκαιριού που ξεκινάει από το Μάιο και τελειώνει το Νοέμβριο, όπου δημιουργείται αυτό το στρώμα του θερμοκλινού. Είναι αυτή η σκίαση που σας έχω βάλει εδώ, η μπλε. Το θερμοκλινές λοιπόν είναι ένα στρώμα το οποίο χωρίζει τα επιφανειακά από τα βαθύτερα νερά, μην επιτρέποντας ουσιαστικά την κατακόρυφη ανάμιξη του νερού. Σκεφτείτε ότι δηλαδή από το Μάιο έως το Νοέμβριο στη λίμνη, η λίμνη δεν ανακατεύεται το νερό της, κατακόρυφα εννοώ. Αυτό θα συμβεί μόνο το χειμώνα, τους τρεις χειμωνιάτικους μήνες, και στους τρεις χειμωνιάτικους μήνες πραγματικά αυτό το ανακάτεμα του νερού έδωσε μια ομοιογενή, όπως βλέπετε, κατανομή του ζωοπλακτού. Το ζωοπλακτό λοιπόν
εμφάνισε αυξημένη παρουσία πάνω από το στρώμα αυτό των 25 περίπου, το βάθος των 25-20-25 μέτρων, και φαίνεται να συγκεντρώνεται κάπου εκεί γύρω στο θερμοκλινές. Το θερμοκλινές λοιπόν είναι ένα στρώμα που κάτι φαίνεται ότι σημαίνει ευνοϊκό για το ζωοπλάνκτο. Εκεί πράγματι διαπιστώσαμε ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις χλωροφύλλης. Χλωροφύλλη τι σημαίνει? Σημαίνει φυτοπλανκτό, άρα πολύ τροφή. Να λοιπόν γιατί αυτοί οι οργανισμοί συγκεντρώνονται σε αυτό το βάθος. Και είπαμε ότι στην περίπτωση της ανάμειξης των νερών έχουμε ομοιογενή κατανομή. Κάτι άλλο που επίσης είδαμε μελετώντας την κατακόρυφη κατανομή και είχε ενδιαφέρον ήταν ότι τα κυρίαρχα είδη μέσα στις ομάδες, παραδείγματος χάρη εδώ στα κλαδοκαιριωτά, τα δύο κυρίαρχα είδη, φαίνεται να επιλέγουν να βρίσκονται σε διαφορετικό ορίζοντα βάθος. Σε άλλο βάθος βρίσκεται λοιπόν το ένα, σε άλλο βρίσκεται το άλλο. Γιατί το κάνουν αυτό, και αυτό το είδαμε και στα κλαδοκαιριωτά και στα τροχόζωα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αυτή είναι ένας τρόπος για να αποφύγουν το μεταξύ τους ανταγωνισμό για τροφή, αλλά είναι και ένας τρόπος για να μπορέσουν να προφυλαχτούν από τους θηρευτές τους. Ποιοι είναι οι θηρευτές τους αυτών των οργανισμών? Τα ψαράκια. Τα ψάρια που βρίσκονται μέσα στη λίμνη. Σε αυτό στη λογική. Διαπιστώσαμε ότι οι προνύμφες των κοχυλιών, τα κοχυλάκια αυτά τα μικρά, εμφάνισαν ένα πρότυπο αύξησης του μεγέθους τους με το βάθος. Δηλαδή βλέπετε ότι στα επιφανειακά στρώματα συναντούσαμε τις μικρές προνυμφούλες και καθώς αύξανε το βάθος, το μέγεθός τους γίνονταν όλο και μεγαλύτερο μέχρι τα όρια εκεί του θερμοκλινούς. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται κατακόρυφη οντογενετική κατανομή και η εξήγησή του βρίσκεται στο ότι στην προσπάθεια που κάνουν οι οργανισμοί αυτοί να προφυλαχτούν από τους θηρευτές τους. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι μια μεγαλόσωμη προνύμφη που θα είναι πιο εμφανής για ένα ψαράκι βρίσκεται σε μεγαλύτερο βάθος όπου υπάρχει λιγότερη φωτεινότητα ή μπαίνει μέσα στα όρια εκεί του θερμοκλινούς όπου το νερό είναι λιγότερο διαυγές για να μπορέσει να προφυλαχτεί από τους θηρευτές. Αυτά λοιπόν που σας είπα για την κατακόρυφη κατανομή, τι λένε σε πρακτικό επίπεδο, υποδεικνύονται τη σημασία που έχει το ζωοπλανκτό σαν τροφή για τα ψάρια της λίμνης. Τέλος, σε αυτή την διετία που πηγαίναμε και παίρναμε δείγματα, όπως σας είπα, μετρούσαμε και φυσικοχημικές παραμέτρους, προσπαθώντας να δούμε ποια είναι αυτή η παράμετρος που παίζει τελικά ρόλο στη ζωή αυτών των οργανισμών μέσα στο νερό, είδαμε ότι υπάρχουν τέσσερις τέτοιες παράμετροι κατά σειρά σημασίας. Είναι η συγκέντρωση της χλωροφύλης, η αγωγημότητα του νερού, η στάθμη του και το pH. Συγκέντρωση χλωροφύλης, το είπαμε και πριν, έτσι σημαίνει πολύ φυτοπλανκτό, άρα καταλαβαίνετε ότι όταν είναι πολύ το φυτοπλανκτό είναι πολύ τροφή, άρα θετική επίδραση στους οργανισμούς. Από τους υπόλοιπους τρεις παράγοντες θα επέλεγα να κρατήσω τη στάθμη του νερού. Γιατί η στάθμη του νερού μπορεί άμεσα ή έμεσα να επηρεάσει όλα τα υπόλοιπα. Για να μην σας κουράζω πολύ, να καταλήξω σε μερικά συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα από την μελέτη αυτή που κάναμε ήταν η επιβεβαίωση της μοναδικότητας της λίμνης Αυρακίας. Έτσι, η λίμνη έχει μοναδικά είδη, πρέπει να τα διατηρήσουμε. Οφείλουμε λοιπόν να διατηρήσουμε την παρούσα κατάσταση της λίμνης και να μην τη μεταβάλουμε. Και αυτή ακριβώς είναι και η παγκόσμια φιλοσοφία στην διατήρηση της βιοποικιλότητας. Έτσι, όλος ο κόσμος ψάχνει να διατηρήσει τη βιοποικιλότητα. Άρα, ένας λόγος παραπάνω για τη λίμνη Αυρακία. Η μελέτη τώρα της σύνθεσης της βιοκοινωνίας του ζωοπλάνκτου, της αυθονίας και της εποχιακής διακύμασης επιβεβαίωσε ότι η λίμνη Αυρακία είναι μια μεσότροφη λίμνη. Όπως θα σας πει και ο κ. Ζαχαρίας, δεν έχει αλλάξει αυτό σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Αυτό είναι καλό. Ωστόσο, το ότι βρήκαμε εμείς κάποια είδη δείκτες εύτροφων λιμνών, είπαμε ξανά ότι είναι ένα καμπανάκι για να μας κάνει να το ψάξουμε ακόμη το πράγμα, το μελετήσουμε, διότι μπορεί να υπάρξει μία μετάβαση πολύ εύκολα από μία μεσότροφη κατάσταση σε μία εύτροφη. Η μελέτη της κατακόρυφης κατανομής του ζωοπλανκτού έδειξε την έντονη θήρευση από τα ψάρια,
Άρα λοιπόν, να πω στο ζωοπλανκτό, φαίνεται ότι είναι σημαντική πηγή ενέργειας για τα ψάρια στη λίμνη Αμβρακία και ακόμα περισσότερο στη λίμνη Αμβρακία, γιατί όπως σας είπε και πριν ο κ. Κουσουρής, είναι από τις λίμνες η οποία δεν έχει βλάστηση γύρω-γύρω όπως οι άλλες λίμνες. Άρα τα ψάρια έχουν το ζωοπλανκτό, μάλλον το ζωοπλανκτό για τα ψάρια παίζει ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στην Αμβρακία από τις άλλες λίμνες. Αυτό λοιπόν το θέμα της σημασίας που έχει το ζωοπλανκτό για τα ψάρια θα το μελετήσουμε, έχουμε σκοπό να το μελετήσουμε και ξεκινάμε από φέτος στα πλαίσια μιας διδακτορικής διατριβής. Τέλος, από αυτά που σας είπα, κατέληξα ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τη ζωή μέσα στη λίμνη είναι η στάθμη του νερού. Η στάθμη του νερού είναι ένας παράγοντας ο οποίος καμιά φορά μπορούμε να τον ελέγξουμε και καμιά φορά δεν μπορούμε. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις κλιματικές μεταβολές, σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον. Άρα, αν μια χρονιά έχουμε ξηρασία και την άλλη και η άλλη είναι πιο βροχερή, τότε θα έχουμε μια διακύμανση της στάθμης, κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ωστόσο είναι να διατηρήσουμε, για παράδειγμα, τις πηγές εισρωής νερού μέσα στη λίμνη και ιδιαίτερα μιλάω για εκείνη την πηγή που υπάρχει στο Ρίβιο. Είναι μια πηγή η οποία σπάει, όπως λένε οι ντόπιοι εκεί πέρα, κάποια στιγμή έσπασε ο Ρίβιος και τροφοδοτεί τη λίμνη με καθαρό νερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα και με μεγάλη ποσότητα. Αυτή, όπως είπε και ο κ. Κουσουρής πριν, είναι ένας από τους βασικούς τροφοδότες της λίμνης. Πρέπει οπωσδήποτε λοιπόν να φροντίσουμε αυτή την πηγή για τη λίμνη. Είναι ζωή για τη λίμνη. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση του νερού για αρδευτικούς σκοπούς, κάτι που σημαίνει ότι αν αφήσουμε τους αστάθμητους παράγοντες όπως είναι το κλίμα, μπορούμε κάνοντας ορθή διαχείριση του νερού τελικά να φροντίσουμε για την αειφορία του οικοσυστήματος. Και αυτό πιστεύω ότι είναι το μέλλον του. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν με το δεύτερο μέρος. Ό,τι παίρνει η μάνα, αυτό δίνει στο παιδί. Ο κύριος Ιερόθεος Ζαχαρίας θα μας μιλήσει λοιπόν για τις φυσικοχημικές παραμέτρους και την τροφική κατάσταση και χρήση γης της λίμνης Αμβρακίας. Συνέχιση. Ο κύριος Ζαχαρίας είναι αναπληρωτής καθηγητής περιβαλλοντικής γεωλογίας, υδατικών πόρων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το λόγο. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να με συγχωρήσετε που καθυστέρησα να έρθω, γιατί έπρεπε να είμαι και στην Αθήνα σήμερα. Οπότε, παρότι άλλαξα λίγο το πρόγραμμα της ημερίδας, νομίζω ότι αυτά που έχω να σας πω θα σας ενδιαφέρουν. Επειδή έλειπα, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει υποθεί για τη λίμνη, οπότε 2-3 πράγματα θα σας πω. Είναι λοιπόν μια λίμνη που έχει ένα τριγωνικό σχήμα με μέγιστο μήκος 13,8 χιλιόμετρα, μέγιστο πλάτος 3,8 χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος 53 μέτρα. Λίγα πράγματα για τη γεωλογία. Είναι μια καρστική λίμνη τεκτονικής προέλευσης θηϊκού τύπου. Βόρεια και δυτικά έχει μεσοζωικούς ασβεστόλιθους, ανατολικά τριαδικούς ευαπορίτες. Εδώ οφείλεται και η παρουσία του γύψου που έχει στην περιοχή και φυσικά γνωρίζεται από τις βιομηχανίες που υπάρχουν και πλοκενικοί σχηματισμοί στα νότια. Όσον αφορά τη γεωμορφολογία και τις χρήσεις γης, έχουμε στο νότιο και ανατολικό τμήμα αμμώδης και ποώδη βλάστηση, αμμώδης εκτάσεις και ποώδη βλάστηση. Ανατολικά έχουμε βοσκότοπους και νοτιοδυτικά της γέφυρας έχουμε βραχώδης σχηματισμούς με ελαιόδεντρα και μακία βλάστηση. Όσον αφορά την υδρολογία, η λίμνη είναι θερμή μονομικτική, θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό. Έχει έντονη εποχιακή διακύμανση, είπα από ό,τι κατάλαβα ο κύριος Κεχαγιάς σας εξήγησε το λόγο και τι σημαίνει αυτό για τη λίμνη, καθώς έχει και νερό κατάλληλο για άρδευση και για αλία.
Εδώ θα πρέπει να τονίσω τη συνεισφορά του κυρίου Κουσουρή, ο οποίος αρκετές φορές έχει έρθει εδώ για να δουλέψει. Το 1975 έχω δει εγώ, το 1998 και το 2002 γράψαμε και μια εργασία μαζί. Και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι έχουν δουλέψει στην Αμβρακία. Παρ' όλα αυτά η περιοχή δεν έχει τόσο μελετηθεί όσο άλλες περιοχές. Να δούμε λιγάκι έναν από τους τρόπους που κατηγοριοποιούνται οι λίμνες. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η ανάμειξη των υδάτων τους. Δηλαδή, έχουμε αμεικτικές λίμνες οι οποίες δεν αναμειγνύονται ποτέ, δηλαδή τα επιφανειακά με τα βαθύτερα νερά δεν αναμειγνύονται ποτέ. Έχουμε ολομεικτικές που αναμειγνύονται σε όλο τους το βάθος. Έχουμε μερομεικτικές που αναμειγνύονται μόνο σε κάποια βάθη. Έχουμε μονομεικτικές που αναμειγνύονται μια φορά το χρόνο, δημεικτικές δύο φορές το χρόνο, που σημαίνει ότι έχουμε ανάμειξη δύο φορές, άρα και στρωμάτωση της λίμνης δύο φορές. Και έχουμε και πολυμεικτικές που αναμειγνύονται πολλές φορές το χρόνο. Γιατί μας ενδιαφέρει τόσο η ανάμειξη? Γιατί πραγματικά ξεχωρίζει μερικά από τα χαρακτηριστικά που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και δημιουργούν άλλες φορές συγγνώμη, προβλήματα και άλλες φορές αυτή η στρωμάτωση είναι πολύ χρήσιμη. Τροφική κατάσταση. Όπως σας είπε και ο κύριος Κεχαγιάς, το αν η λίμνη χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών αλάτων, δηλαδή παρουσία νητρικών και φωσφορικών ή γενικότερα αζότου και φωσφόρου, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί οι μεγάλες συγκεντρώσεις αυτών των αλάτων οδηγούν σε ευτροφισμό και ρύπανση. Άρα λοιπόν, καλό θα ήταν να υπάρχει μια χαμηλή συγκέντρωση σε αυτά και περιεκτικότητα σε αυτά τα θρεπτικά άλατα, έτσι ώστε να μην υπάρχει ρύπανση στη λίμνη. Εδώ βλέπετε ότι οι ολιγοτροφικές λίμνες έχουν μικρή συγκέντρωση φωσφόρου, είναι εδώ το βάθος και εδώ είναι η συγκέντρωση. Έχουμε λοιπόν μικρές συγκέντρωσεις φωσφόρου, ενώ στις ευτροφικές λίμνες έχουμε στο βάθος μεγάλες συγκεντρώσεις φωσφόρου. Θα δείτε πώς είναι η Αμβρακία σε λιγάκι και θα θυμηθείτε αυτό το διάγραμμα. Όπως επίσης και σε μερικές περιοχές υπάρχει έντονη παρουσία των θηικών ιόντων και όχι μόνο, αλλά η παρουσία και του υδροθείου. Η διαφορά μεταξύ των θηικών είναι ότι τα θηικά δεν είναι τόσο επικίνδυνα, ενώ το υδρόθειο είναι ένα αέριο τοξικό, το οποίο σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις είναι επικίνδυνο και για τους οργανισμούς και για τους ανθρώπους. Εδώ στην περιοχή της Αμβρακίας, λοιπόν, όπως σας είπα, υπάρχουν μερικά γεωλογικά στρώματα τα οποία ευνοούν την παρουσία του θείου στη λίμνη και πολλές φορές μπερδεύουμε αυτή την παρουσία του θείου με την τροφικότητα, ενώ άλλες φορές με τη γεωλογία. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί κάποιος να πει ότι η παρουσία των θηικών ιόντων μπορεί να είναι γεωλογικής προέλευσης, μπορεί να είναι τροφικής προέλευσης και μπορεί να είναι και από τα λιπάσματα που ρίχνουμε στην περιοχή, γιατί, αν δεν κάνω λάθος, το θείο είναι ένα από τα λιπάσματα που χρησιμοποιούμε στις καλλιέργειες. Τώρα, όσον αφορά το σκοπό της έρευνας της συγκεκριμένης, ήταν ο προσδιορισμός των θρεπτικών αλάτων στην Αυρακία και η εκτίμηση της τροφικής της κατάστασης, δηλαδή αν υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις φωσφόρου και αζότου και αν αυτό σημαίνει ότι η λίμνη είναι ευτροφική, που είναι κάτι το επικίνδυνο για την περιοχή. Ο προσδιορισμός των υπολοιμάτων των παρασιτοκτόνων στην Αυρακία με εφαρμογή δύο μεθόδων, μία της τιμίας δειγματοληψίας και δεύτερον της παθητικής δειγματοληψίας, και αυτό έγινε σε συνεργασία με έναν συνάδελφό μου, τον κύριο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι και χημικός και ειδικός σε αυτού του είδους την έρευνα, και μαζί
κάναμε τις δειγματοληψίες. Τώρα, οι δειγματοληψίες που έγιναν ήταν μόνο για ένα χρόνο, από το Μάρτιο του 2007 μέχρι το 2008 το Φεβρουάριο, και έγιναν κάθε μήνα σε 9 σταθμούς που βλέπετε στην εικόνα που σας παρουσιάζω. Αυτές οι μετρήσεις έγιναν επιτόπου με αισθητήρες φυσικοχημικών και συγκεντρώθηκαν και δείγματα νερού τα οποία αναλύθηκαν στο εργαστήριο. Αυτός εδώ είναι ένας πολυαισθητήρας ο οποίος μετράει 6 παραμέτρους και το παρουσιάζω γιατί ένας από τους συναδέλφους εδώ με ρώτησε πώς ακριβώς μετράμε τα φυσικοχημικά στο νερό, οπότε είναι πολύ εύκολο πλέον με τη σύγχρονη τεχνολογία. Με ένα τέτοιο είδους αισθητήρα μπορείς να μετρήσεις 6 παραμέτρους. Για να δούμε μερικά αποτελέσματα όμως. Δεν θα σας κουράσω δείχνοντας σας πολλά, θα σας δείξω μόνο μερικά ενδεικτικά για να καταλάβετε ποια είναι η κατανομή στο χώρο και στο χρόνο. Θερμοκρασία λοιπόν. Η θερμοκρασία είναι πολύ σημαντική σε μια λίμνη και εδώ βλέπετε την κατανομή τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2007 σε αυτό το διάγραμμα. Εδώ είναι το βάθος και εδώ είναι η θερμοκρασία. Άρα βλέπουμε τρία στρώματα, έχουμε το επιλίμνιο μέχρι τα 10 μέτρα, έχουμε το μεταλίμνιο ή θερμοκλινές μέχρι τα 25 μέτρα και έχουμε το υπολίμνιο από τα 25 και κάτω. Ο σταθμός που μετρούσαμε, ο Α5, είχε ένα βάθος της τάξης των 43 μέτρων. Λοιπόν, όπως βλέπετε και στην αριστερή εικόνα, η κατανομή, η κόκκινη η περιοχή είναι το επιλίμνιο, η έντονη αλλαγή είναι το θερμοκλινές και το βαθύτερο στρώμα το μπλε είναι το υπολίμνιο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε δύο πολύ διακριτά στρώματα στη λίμνη. Το ένα είναι το ζεστό, το οποίο επιπλέει στην επιφάνεια, ενώ κάτω είναι το κρύο, το οποίο είναι πιο βαρύ και έχει μείνει στα βαθιά. Η θερμοκρασία το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο του 2008 δείχνει ότι το Δεκέμβριο εξακολουθούσε να υπάρχει θερμοκλινές, αλλά ήταν στα βαθύτερα στρώματα, δηλαδή γύρω στα 25 μέτρα. Τον Ιανουάριο σχεδόν εξαφανίζεται και το Φεβρουάριο του 2008 εξαφανίζεται τελείως. Δηλαδή, το Φεβρουάριο υπάρχει ολική ανάμιξη της λίμνης. Δηλαδή, η λίμνη το Φεβρουάριο έχει πλήρη ανάμιξη. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ καλό, γιατί επί της ουσίας θα σας δείξω τώρα το οξυγόνο. Όπως φαίνεται σε αυτό το διάγραμμα που βλέπετε εδώ, υπάρχει αρκετό οξυγόνο στην επιφάνεια, ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι λόγω της φωτοσύνθεσης στο θερμοκλινές, αλλά κάτω από τα 25 μέτρα, που προφανώς σας ανέφερε και ο κύριος Κεχαγιάς, δεν υπάρχει οξυγόνο. Άρα λοιπόν από τα 25 μέχρι τα 50 μέτρα δεν υπάρχει οξυγόνο στη λίμνη. Το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι οι οργανισμοί δεν μπορούν να ζήσουν εκεί. Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα το οποίο μπορεί να δημιουργείται για δύο λόγους. Ο ένας είναι γιατί η λίμνη είναι ευτροφική και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί η λίμνη έχει μια περίεργη μορφολογία. Το Δεκέμβριο του 2007 και τον Ιανουάριο του 2008, που είναι χειμώνας, παρατηρούμε επίσης ότι έχουμε μια παρόμοια στρωμάτωση όπως και με τη θερμοκρασία, μόνο που αυτή είναι στο οξυγόνο, και εδώ βλέπουμε ότι πάλι κάτω από τα 30 μέτρα, ακόμα και το χειμώνα, δεν υπάρχει οξυγόνο στη λίμνη. Και εδώ έχω ένα διάγραμμα στο οποίο φαίνεται στη χρονική διάρκεια ενός έτους ποιος είναι ο όγκος του ανοξικού στρώματος. Δηλαδή από το Μάρτιο μέχρι τον Ιανουάριο, όπως βλέπετε, τα βαθιά νερά της λίμνης είναι ανοξικά. Δηλαδή δεν μπορούν να ζήσουν ψάρια, για παράδειγμα, σε αυτή την περιοχή. Η αγωγημότητα και η κατανομή της στο βάθος του νερού. Εδώ βλέπετε η αγωγημότητα έχει μια περίεργη κατανομή, η οποία κυρίως οφείλεται στη γεωλογία της περιοχής. Δεν θα μείνω σε αυτό. Όπως και το pH, βλέπουμε ότι είναι ουδέτερο μέχρι αλκαλικό, από 7 μέχρι 8. Όμως και το pH έχει
στρωμάτωση, γιατί ακολουθεί το θερμοκλίνες. Δηλαδή η θερμοκρασία είναι αυτή που οδηγεί τις περισσότερες φυσικοχημικές παραμέτρους στη λίμνη. Και εδώ βλέπετε σιγά σιγά μπαίνουμε στις χημικές παραμέτρους που είναι ο φόσφορος. Εδώ φαίνεται στην αριστερή εικόνα που είναι η κάτωψη της λίμνης, το κόκκινο είναι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις. Όπως βλέπετε οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του φωσφόρου βρίσκονται στο βόρειο κομμάτι της λίμνης, καθώς επίσης υψηλές συγκεντρώσεις φωσφόρου έχουμε και στα βαθύτερα στρώματα. Θα αναρωτηθεί κάποιος πώς γίνεται να έχουμε υψηλές συγκεντρώσεις φωσφόρου στα βαθύτερα στρώματα, ενώ επί της ουσίας ο φόσφορος είναι ένα χημικό στοιχείο το οποίο εισέρχεται στη λίμνη από εμάς. Δηλαδή είναι κυρίως ανθρωπογενούς προέλευσης, γιατί έρχεται από τα λιπάσματα. Και ο φόσφορος και το άζωτο κυρίως έρχεται από τα λιπάσματα που ρίχνουν στα χωράφια. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ναι μεν η πιο επιβαρημένη περιοχή είναι η βόρεια, αλλά επίσης επιβαρημένη, αν κοιτάξουμε τα βάθη, είναι τα βαθύτερα στρώματα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Λόγω του ότι έχουμε ανοξική λίμνη, σε ανοξικές συνθήκες ο φόσφορος παράγεται στον πυθμένα της λίμνης και έτσι, ενώ εμείς περιμέναμε ο φόσφορος να έρθει από την επιφάνεια και να πάει στον πυθμένα, έρχεται από τον πυθμένα και πηγαίνει στην επιφάνεια. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο μας κάνει εντύπωση και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο μας κάνει εντύπωση. Εδώ βλέπετε ένα διάγραμμα στο οποίο φαίνεται η μέση τιμή του φωσφόρου στη λίμνη για όλο το χρόνο, που είναι αρκετά χαμηλή, όπως βλέπετε είναι η μπλε γραμμή, ενώ ο φόσφορος του πυθμένα έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά και από τον Ιούλιο μέχρι το Φεβρουάριο έχει υψηλότερες τιμές. Δηλαδή, σχεδόν τα 3/4 του χρόνου η συγκέντρωση του φωσφόρου στα βαθιά είναι μεγάλη. Αυτό ήταν και ένα ερώτημα που είχαμε θέσει, γιατί η περιοχή εδώ, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τότε που είχατε τις μεγάλες καλλιέργειες του καπνού και προφανώς λιπαίνατε τα εδάφη, η λίμνη έπαψε να είναι ολιγοτροφική και έγινε μεσοτροφική, όπως σας είπε και ο κύριος Κεχαγιάς. Αυτή η συμπεριφορά όμως, όταν σταμάτησαν οι καλλιέργειες του καπνού και δεν υπήρξε πλέον, δεν ξέρω αν καλλιεργείται πλέον έντονα, γιατί έχω να έρθω να μετρήσω αρκετά χρόνια, αλλά νομίζω ότι πλέον δεν πέφτουν τόσα λιπάσματα όσο έπεφταν και θα περίμενε κάποιος, εφόσον έχει μειωθεί η ποσότητα των λιπασμάτων που πέφτουν στη λίμνη, να μειωθεί και η συγκέντρωση του φωσφόρου. Αυτό όμως δεν συνέβη, γιατί υπάρχει μια ανεξάντλητη πηγή από ό,τι φαίνεται από τον πυθμένα, η οποία συνεισφέρει στην τροφοδοσία του φωσφόρου προς την επιφάνεια. Και όταν το νερό της λίμνης το Φεβρουάριο αναμειγνύεται, τροφοδοτεί όλη τη λίμνη με φωσφόρο. Και έτσι, ενώ θα περιμέναμε η λίμνη να βελτιώσει την κατάστασή της, γιατί μειώνονται τα λιπάσματα, παρόλα αυτά εκείνη αντιδρά και κρατάει την τροφική της κατάσταση, παρότι τα λιπάσματα που συνεισφέρουμε εμείς είναι λιγότερα. Το ίδιο συμβαίνει με τα φωσφορικά ιόντα, ίδια συμπεριφορά. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποια από την νότια περιοχή. Το ίδιο συμβαίνει και με το ολικό άζωτο, παρόμοια συμπεριφορά με το φόσφορο, και τα νητρικά ιόντα. Διαφορετική συμπεριφορά έχουν τα θηϊκά ιόντα. Όπως βλέπετε, τα θηϊκά ιόντα έχουν έντονη παρουσία, έντονη συγκέντρωση σε όλη την περιοχή. Και αυτό σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στην περιοχή και προφανώς αυτό που συμβαίνει είναι η γεωλογία της, γιατί η γεωλογία της περιοχής είναι πλούσια σε θείο και γι' αυτό έχουμε και αυτή την έντονη παρουσία. Εξάλλου αυτό φαίνεται και από την παρουσία του θείου στα βαθύτερα στρώματα που βλέπετε εδώ, παρόμοια συμπεριφορά με το φόσφορο και το άζωτο. Άρα λοιπόν ο πυθμένας της λίμνης επί της ουσίας είναι αυτός που συνεισφέρει στην αύξηση των συγκεντρώσεων του θείου. Όχι όμως μόνο τα θηϊκά, εδώ έχω και μια μέτρηση του υδροθείου.
Όπως βλέπετε, από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο του 2007 μετρούσαμε υδρόθιο, το οποίο από τα 20 μέτρα και βαθύτερα έχει πάρα πολύ έντονη την παρουσία του. Δηλαδή έχουμε συγκεντρώσει υδροθείου από 3 μιλιγραμμάρια στο λίτρο μέχρι 8. Αυτό για τους οργανισμούς που δυνητικά θα ζούσαν στην περιοχή είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ευτυχώς όμως η περιοχή του Πυθμένα είναι μικρή σε σχέση με το εμβαδόν της λίμνης και όταν έχουμε ανάμειξη των υδάτων δεν προκαλεί προβλήματα όπως αυτά που προκαλούνται στο Αιτωλικό, που κάθε ανάμειξη ανεβάζει το υδρόθιο στην επιφάνεια και σκοτώνει όλους τους οργανισμούς. Εδώ οι συγκεντρώσεις αυτές, παρότι ψηλές, δεν αναφέρονται σε μεγάλη έκταση, γιατί ο Πυθμένας είναι σαν ένα χωνί, οπότε το εμβαδόν του Πυθμένα είναι μικρό, άρα οι συγκεντρώσεις αυτές περιορίζονται χωρικά. Εδώ βλέπετε το δίκτυο της τροφικής κατάστασης, δηλαδή πώς και για ποιο λόγο χαρακτηρίζουμε μια περιοχή, μια λίμνη, ευτροφική, ολιγοτροφική ή μεσοτροφική. Υπάρχουν κάποιοι δείκτες που χρησιμοποιούμε, είτε τη διαφάνεια, δηλαδή πόσο καθαρό είναι το νερό για να βλέπουμε στα βαθιά, είτε τη χλωροφύλη, είτε τον ολικό φόσφορο. Έχω φτιάξει ένα διάγραμμα για όλους αυτές τους δείκτες και φαίνεται ότι η λίμνη, σε σχέση με 10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1996 και το 2007, δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές. Άρα λοιπόν αυτό ήταν που μου είχε κάνει και μεγάλη εντύπωση και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί ενώ το 1996 είχαμε δραστηριότητα έντονη καπνού, το 2007 δεν είχαμε, γιατί δεν άλλαξε η τροφική της κατάσταση. Τελικά κατέληξα μετρώντας ότι δεν είναι η επιφάνεια που προσφέρει τους ρήπους, αλλά είναι ο Πυθμένας. Και εδώ βλέπετε την αλλαγή στις χρήσεις γης από το 1985 στο 2007. Έχουμε την αγρανάπαυση, η οποία είναι οι περιοχές του καπνού που εγκαταλείφθηκαν. Αυτές είναι περίπου το 20% της έκτασης της υδρολογικής λεκάνης. Άρα λοιπόν, ένα πρώτο συμπέρασμα από αυτά που σας προείπα είναι ότι η λίμνη Αυρακία είναι μεσοτροφική, τουλάχιστον όσον αφορά τους χημικούς παράγοντες, όπως ήταν και πριν από 20 χρόνια. Η τροφική της κατάσταση παρέμεινε σταθερή λόγω του ότι είναι μονομικτική και εποχιακά ανοξική και κατά την περίοδο της ανάμειξης μεγάλες ποσότητες φωσφόρου απελευθερώνονται από το ίζυμα προς την υδάτινη στήλη και έτσι δεν αλλάζει η τροφική της κατάσταση. Τώρα, να φύγουμε από τα λιπάσματα που είναι ο φόσφορος και το άζωτο και να πάμε στα φυτοφάρμακα. Όσον αφορά τα φυτοφάρμακα λοιπόν, είναι ουσίες οι οποίες προορίζονται για πρόληψη, καταστροφή ή έλεγχο παρασίτων ασθενειών και είναι ρυθμιστές της ανάπτυξης των φυτών. Χωρίζονται ανάλογα με τη δράση τους σε ζυζανιοκτώνα, εντομοκτώνα, μεκητοκτώνα κλπ. Και ανάλογα με τη χημική τους δομή σε οργανοχλωριωμένους υδρογονάνθρακες κλπ. Αυτά δεν σας πολύ ενδιαφέρουν. Αυτό όμως που πρέπει να ξέρετε είναι το εξής, ότι όταν αυτά πέφτουν μέσα στο χωράφι, στο περιβάλλον ή στο νερό, αυτά είτε απορροφούνται, είτε προσροφούνται, είτε βιοσυσσορεύονται, είτε εξατμίζονται, είτε απορρέουν προς τα κατάντη μέχρι να συναντήσουν νερό ή θάλασσα. Και απεικοδομούνται είτε μικροβιακά, είτε χημικά, είτε φωτοδιασπώνται. Τις συγκεντρώσεις που θεωρούμε μέγιστες για κάθε περιοχή, τις ορίζει πλέον η οδηγία πλαίσιο, η οποία από το 2000 έγινε νόμος το 2003 και με ένα προεδρικό διάταγμα του 2007 έχουμε πλέον όλες τις συγκεντρώσεις οι οποίες είναι επιτρεπτές και βλέπουμε εδώ ποιες είναι οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις για συγκεκριμένα φυτοφάρμακα. Τώρα, ξεκινήσαμε μια δειματοληψία με τον κύριο Κωνσταντίνου, η οποία χωριζόταν σε δύο μεθόδους. Η μία ήταν στιγμιαία, δηλαδή πηγαίναμε στη λίμνη όταν μαζεύαμε τα δείγματα του νερού και παίρναμε και δείγματα για να αναλύσουμε για τα παρασιτοκτώνα. Και η δεύτερη είναι η παθητική δειγματοληψία, κάτι που ίσως δεν γνωρίζετε, είναι κάτι καινούριο, δηλαδή
χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το δοχείο που βλέπετε, το, στο οποίο σε αυτές τις δύο επιφάνειες βάζουμε ένα προσροφητικό υλικό και το αφήνουμε μέσα στη λίμνη για ένα μήνα. Ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτής της μεθοδολογίας? Όταν κάποιος πηγαίνει και παίρνει ένα δείγμα νερού και το μεταφέρει στο εργαστήριο, μπορεί να μετρήσει τη ρήπανση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αν όμως χρησιμοποιήσει ένα παθητικό δειγματολήπτη, αυτός ο δειγματολήπτης συνεχώς επί ένα μήνα προσροφά και μπορεί να μετρήσει μια, κάτι που συνέβη, ένα έκτακτο περιστατικό δηλαδή, κάτι που συνέβη και στη συνέχεια αραιώθηκε μέσα στη μεγάλη ποσότητα του νερού της λίμνης και δεν μπορεί να το πιάσει στη μία δειγματοληψία. Και είναι μια μεθοδολογία την οποία θέλαμε και να συγκρίνουμε τη στιγμία με την μηνιαία, έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι διαφορές, που τελικά έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, σε τρεις σταθμούς και για δύο μήνες, από 28 μέρες κάθε φορά, μετρήσαμε και με στιγμία δειγματοληψία και με παθητικούς δειγματολήπτες. Κάπως έτσι τραβήξαμε μετά το δειγματολήπτη. Αυτό είναι ένα γράφημα από τις μετρήσεις, πολλά αποτελέσματα που δεν σας πολύ απασχολούν. Αυτό που πρέπει να ξέρετε ότι είναι, είναι ότι αυτά τα 33 παρασιτοκτόνα που ψάχναμε συνήθως τα χρησιμοποιούν είτε στο καλαμπόκι, είτε στον καπνό, είτε στην ελιά, είτε στη μυδική, στα λαχανικά, στα ποροφόρα και τα ασπεριδοειδή. Μετά από αρκετές μετρήσεις παρατηρήσαμε ότι κυρίως ένα είναι αυτό, το αλαχλόρ, που βρίσκεται σε υψηλότερη συγκέντρωση από ό,τι λέει η νομοθεσία και είναι αυτό που χρησιμοποιείται στο καλαμπόκι και στον καπνό. Άρα λοιπόν μόνο αυτό είναι που παρατηρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει λιγάκι προσοχή. Καθώς επίσης παρατηρήσαμε ότι το διαζινόν, δηλαδή το DDT, που έχει απαγορευτεί από το 1977, το 2007, δηλαδή 30 χρόνια αργότερα, ακόμα μπορούμε να το μετράμε στη λίμνη Αυρακία. Δηλαδή είναι ένα φυτοφάρμακο το οποίο πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να αποδομηθεί από το νερό. Λοιπόν, συμπεράσματα. Η λίμνη Αυρακία είναι μια θερμή μονομεκτική λίμνη με ετήσια περίοδο ανάμιξης και στρωμάτωση που διαρκεί από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιανουάριο. Η ανοξία είναι το κύριο χαρακτηριστικό του υπολιμνίου και συνοδεύεται από την παρουσία υδροθείου, ενώ οι υψηλότερες τιμές διαλυμένου οξυγόντου παρατηρείται τον Φεβρουάριο. Τα θηϊκά ιόντα είναι αρκετά σημαντικά και τα βρίσκουμε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι συγκεντρώσεις του φωσφόρου στην επιφάνεια της λίμνης είναι χαμηλές, ενώ στον πυθμένα είναι υψηλές. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς απελευθερώνεται από το ίζημα. Ανιχνεύθηκαν 8 ζυζανιοκτώνα, 8 εντομοκτώνα και 6 μυκητοκτώνα και η τροφική κατάσταση της λίμνης είναι σταθερά μεσοτροφική τα τελευταία 20 χρόνια. Και τέλος, η λίμνη Αυρακία πληρεί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 60 του 2000 όσον αφορά τις συγκεντρώσεις των παρασιτοκτώνων και οι συγκεντρώσεις που ανιχνεύθηκαν ήταν χαμηλές εκτός από ένα μονάχα παρασιτοκτώνο. Αυτό που θέλω να θυμάστε ολοκληρώνοντας από την παρουσίασή μου είναι το εξής, ότι κάθε φορά που ρίχνετε λίπασμα ή φυτοφάρμακα στα χωράφια σας, να ξέρετε ότι δεν μένουν εκεί, αλλά τελικά σιγά σιγά με τον χρόνο φτάνουν στη λίμνη ή στη θάλασσα ή στον αυραγικό. Οπότε κάθε φορά που ρίχνετε να προσέχετε ότι ίσως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι όταν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους χημικά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζαχαρία. Ήταν μια μέρα δύσκολη. Ήρθε πρόφτας από την Αθήνα. Περνάμε σε μια επόμενη θεματική της διμερίδας που αφορά τις δυνατότητες ανάπτυξης
της περιοχής του λιμνέου οικοσυστήματος. Καλώ τον κύριο Χάρη Καφρίτσα, πολιτικό μηχανικό γενικό διευθυντή της αναπτυξιακής εταιρείας Τριχονίδα ΕΕ, να αναπτύξει το θέμα οι δυνατότητες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της λίμνης Αυρακίας από την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER. Και θα μετράω και χρόνο τώρα. Διότι δέχομαι απειλές από τον κύριο Σταμάτη, ο οποίος έχει εισήγηση αύριο το πρωί από την εφορία αρχαιοτήτων, ότι θα δει όλο το μέσο όρο των ομιλητών και ανάλογα θα πράξει αύριο στην ομιλία του. Απειλητική έχω. Ζω, φαίνεται στον οθόνη. Ναι, πώς σε βλέπω. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τους εκπροσώπους του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, καθώς και τη Δημοτική Αρχή, για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία και τη διοργάνωση της διμερίδας για την Λίμνη Αυρακία. Να συγχαρώ επίσης όσους εργάστηκαν για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Χούτα, καθώς και τους επιστήμονες ομιλητές που παρευρέθηκαν εδώ. Να ευχαριστήσω όμως και από την πλευρά μου για το κάλεσμα και την πρόσκλησή μου να παρευρεθώ σήμερα εδώ. Θέλω να πω ότι πέρα από την περιβαλλοντική διάσταση της λίμνης αλλά και τις αξίες που έχει η περιοχή αυτή και που αναλύθηκε και που στη συνέχεια θα αναλυθεί από τους ομιλητές επιστήμονες που βρίσκονται εδώ, εγώ θα προσπαθήσω να δώσω μια άλλη διάσταση της δυνατότητας και την προοπτική ανάπτυξη αυτής της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Αυρακίας, κυρίως μέσα από την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος CLLD τύπου LEADER, τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Να αναφερθώ αρχικά σε δύο πραγματάκια για την εταιρεία που εκπροσωπώ, για την Τριχονίδα ΑΕ. Τριχονίδα ΑΕ είναι μια εταιρεία με την νομική μορφή αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ. Έχει ιδρυθεί το 1997 και λειτουργεί από τότε μέχρι σήμερα και η έδρα της είναι στο καινούριο του Δήμου Αγρινίου. Τα 20 χρόνια που υπάρχει και λειτουργεί η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ένα ισχυρό τοπικό μηχανισμό ανάπτυξης με επιτόπια παρουσία σε δύο νομούς, στην Ετλογανία και στη Λευκάδα, παλιότερα και στην Βρετανία, ενεργοποιώντας το σύνολο των φορέων που συμμετέχουν σε αυτή. Αν θέλουμε να δούμε κάποια στοιχεία για την εταιρεία με αριθμούς, βλέπουμε ότι υπάρχει μετοχική σύνθεση 18 τοπικών φορέων, περιοχή παρέμβασης 2 ονομών και 2 περιφερειών, 8 εργαζόμενοι. Για να μην κουράσω, θα πω ότι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο διαχειρίστηκε με επιτυχία 2 προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τον άξονα 4 και τον άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, δύο σημαντικά προγράμματα για την απασχόληση του ΤΟΠΣΑ και του ΤΟΠΕΚΟ και ένα σημαντικό πρόγραμμα ΙΝΤΕΡΕΓ, το ΣΥΠΡΟ ΕΦΕΚΤ, στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας στην περιοχή και στον νομό. Διαχειρίζεται και παρακολουθά αυτή τη στιγμή 64 ιδιωτικά έργα, ενώ συνολικός προϋπολογισμός έργων και δράσεων ανήθε στα 12 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Εδώ στην κάρτα αυτή βλέπουμε τη μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Όπως σας είπα και πριν, είναι 18 φορείς που απαρτίζονται με μετοχική σύνθεση. Είναι όλοι οι δήμοι του νομού Ετλογρανίας εκτός από το Δήμο Ναυπακτίας. Ο κύριος μέτοχος, ο μεγαλύτερος μέτοχος μάλλον, είναι ο Δήμος Αγρινίου. Είναι και ο Δήμος Αμφιλοχίας, από ό,τι βλέπετε, με ποσοστό 4,24%. Και κάποιοι φορείς, όπως το Επιμελητήριο, οι Ενώσεις Αγροτικών Συνδυασμών. Και πάμε τώρα στη δυνατότητα της ανάπτυξης της περιοχής από το πρόγραμμα CLLD LEADER της νέας προγραμματικής περίοδου. Ουσιαστικά πρόκειται για το μέτρο 19 του νέου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, του 14-20, και την προτεραιότητα 4 του επιχειρησιακού προγράμματος Θάλασσα και Αλία, 14-20 πάλι. Να πω λίγο για τη διαδικασία ότι είχε προκηρυχθεί το πρόγραμμα αυτό, ότι οι φορείς οι οποίοι μπορούν να το διαχειριστούν είναι αναπτυξιακές εταιρείες. Εγκρίθηκαν συνολικά 47 τοπικά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα. Ένα από αυτό είναι και το δικό μας της Τριχονίδας, που αφορά
και την περιοχή της του Δήμου Αμφιλοχίας. Η εταιρεία έχει καταταχθεί στη 13η θέση και ανάμεσα σε 47 εταιρείες, με ένα σημαντικό προπολογισμό που θα δούμε πιο κάτω. Και τώρα είμαστε στη φάση της αναμόρφωσης του προγράμματος, δηλαδή αναμορφώνουμε τις δράσεις και περιοριζόμαστε στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Το πρόγραμμα θα αφορά και δημόσια και ιδιωτικά έργα και χρονικά, αν θέλουμε να το οριοθετήσουμε, μετά την αμόρφωση που θα κάνουμε, ευελπιστούμε ότι αν όλα πάνε καλά θα φτάσει στις τοπικές κοινωνίες μετά το καλοκαίρι. Δυστυχώς υπάρχει μια χαμηλή κινητικότητα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με κάμποσα προβλήματα, τα οποία πιστεύω θα τα ξεπεράσουμε. Δύο πράγματα για το τι είναι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Είναι μια μέθοδος βασισμένη στην προσέγγιση Leader, είναι ένας σχεδιασμός από κάτω προς τα πάνω μιας ολοκληρωμένης τοπικής ανάπτυξης, στην οποία μετέχουν όλοι οι εταίροι της περιοχής, και οι κοινωνικοί και οι δημόσιοι φορείς. Το πρόγραμμα, να πω ότι κατά τη φάση που το διαμορφώναμε, για να γίνει αυτό υπήρξε μια ευρεία κοινωνική διαβούλευση με τους φορείς και τους δήμους της περιοχής και να καταλήξουμε στις δράσεις τις οποίες επιλέξαμε και που υποβάλαμε προσέγγιση στο Υπουργείο. Τα γενικά χαρακτηριστικά που έχουν οι εφαρμογές τέτοιων προγραμμάτων, όπως και το CLD, είναι η από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση, τόσο στη φάση σχεδιασμού όσο και στη φάση υλοποίησης. Η διαβούλευση αυτή που σας είπα πιο πριν, ολοκληρωμένος και πολυτομεακός σχεδιασμός, έχει δηλαδή, το πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένο, έχει όλους τους τομείς και όλες τις. Και έχει δράσεις σε όλους τους τομείς, και τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Έχει πολυταμιακή χρηματοδότηση, χρηματοδοτείται δηλαδή παραπάνω από ένα ταμείο, συμμετέχει στη χρηματοδότησή του. Έχει επιτόπια παρουσία και υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και υπάρχει συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων με τη συμμετοχή τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού φορέα. Να δούμε τώρα εδώ τα ταμεία που εκταμιεύουν προς τα τοπικά προγράμματα όπως και στις Τριχονίδες. Το επικεφαλής ταμείο είναι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Λίας. Θα υπήρχε και υπάρχει δυνατότητα να συνεισφέρουν στον προπολογισμό των τοπικών προγραμμάτων και οι περιφέρειες μέσω των ΠΕΠ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά και του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτό έχει ανοίξει στο παρελθόν μια μεγάλη κουβέντα για το αν οι περιφέρειες θα χρηματοδοτήσουν τα τοπικά προγράμματα. Η κουβέντα αυτή άνοιξε, αλλά δυστυχώς δεν έχει κλείσει ακόμα. Θα το δούμε στο μέλλον. Άρα, με τα δεδομένα που έχουμε, το χρηματοδοτικό πλαίσιο του CLD της περίοδου 14-20 για Τριχονίδα έχει ένα συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 8.200.000 ευρώ και τα ταμεία που συνεισφέρουν σε αυτό είναι το επικεφαλής ταμείο του ΕΓΟΤΟΑ με 6.300 και το Ταμείο Θάλασσας και Αλίας με 1.900. Και τα δύο αυτά λοιπόν μαζί κάνουν το 8.200, μένοντας να δούμε το τι θα πράξει η περιφέρεια και αν θα συνεισφέρει επιπλέον στον προϋπολογισμό αυτό. Η περιοχή τώρα, η περιοχή παρέμβασης στην οποία μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και στο οποίο μπορεί να παρέμβει η Τριχονίδα. Ο μέγιστος πληθυσμός της περιοχής είναι 98.000 και η έκτασή της είναι 3.844 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Απαρτίζεται από το Δήμο Αγρινίου, με εξαίρεση τη Δημοτική Κοινότητα Αγρινίου, το Δήμο Αμφιλοχίας, που είναι το σύνολο του Δήμου, ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας, ο Δήμος Θέρμου και ο Δήμος Ξηρομέρου, με εξαίρεση τη Δημοτική Κοινότητα Αστακού. Και από τη Λευκάδα υπάρχει ο Δήμος Μεγανησίου. Να πω εδώ ότι να ευχαριστήσω εδώ το Δήμο Αμφιλοχίας και τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο, που με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από διαβούλευση που είχε γίνει και με αυτόν τον Δήμο, για πρώτη φορά εμπιστεύτηκε το σύνολο της περιοχής στο να παρέμβει η Τριχονίδα μέσω του προγράμματος αυτού. Ποιος αποφασίζει και τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος? Τα προγράμματα τύπου Leader, σύμφωνα με τους κανονισμούς τους ευρωπαϊκούς, θα πρέπει να τα διαχειριστεί μια επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τριχονίδας και που λέγεται Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος και στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός φορέας. Έχει συσταθεί λοιπόν αυτή η επιτροπή. Από το δημόσιο τομέα συμμετέχει ο Δήμος Αγρινίου, η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, εκφράζοντας όλους τους δήμους της περιοχής, και η περιφέρεια, σαν φορέας στον οποίο, αν γνωρίζετε, έχει το μέτρο 19, είναι ένα από τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο έχει χωρηθεί η διαχείριση του στις περιφέρειες. Από τους λοιπούς φορείς της κοινωνίας, των πολιτών και των φορέων, συμμετέχουν στην επιτροπή αυτή
το επιμελητήριο του Ολοκαρνανίας, το τεχνικό επιμελητήριο, η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Αγρινίου, η Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών Ξηρομέρου και ένας φορέας πολιτισμού, η ΚΕΔΑ Αγρινίου. Εδώ βλέπουμε και την περιοχή στην οποία θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Είναι οι Δήμοι που σας είπα του Νομού Ολοκαρνανίας, εκτός, όλοι οι Δήμοι εκτός από το Δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογίου και της Ναυπακτίας. Οι δύο αυτοί οι Δήμοι, για τους δύο αυτούς Δήμους θα παρέμβει η άλλη αναπτυξιακή της Ναυπάκτου, η Αιτωλική. Οπότε είναι το σύνολο του Νομού, λοιπόν, εκτός από τους δύο αυτούς Δήμους, είναι ο Δήμος Μεγανησίου. Αναμενόμενα αποτελέσματα στην περιοχή από την εφαρμογή του CLD Leader είναι η στήριξη στην επιχειρηματικότητα με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την ενίσχυση υφιστάμενων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η διατήρηση υφιστάμενων, η αύξηση της επισκεψιμότητας της περιοχής, η αύξηση του αριθμού των κλινών αλλά και των χώρων διημέρευσης, η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, η δημιουργία νέων οργανωτικών σχημάτων, η διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος και η ενίσχυση και τόνωση της τοπικής οικονομίας. Κάποια πράγματα για τους στόχους και την έμφαση που θα δοθεί από το μέτρο 19 είναι η ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, η βελτίωση της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της διαφοροποίησης των εργειών συνεργασίας, οι δικτυώσεις δηλαδή, και να περάσω λίγο στις δράσεις όπου έχουν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Ξεκινάμε με το δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις και από τα δύο ταμεία, και από το μέτρο 19 και από την προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ. Αρχικά με το μέτρο 19, βλέπουμε λοιπόν στις δράσεις δημοσίου χαρακτήρα σχεδόν όλες οι κατηγορίες δημοσίων έργων, βελτίωση, αποκατάσταση και επέκταση δημοσίων κτηρίων, διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, έργα υποδομών ή υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού, έργα δημιουργίας, ανάπτυξης, βελτίωσης υποδομών και υπηρεσιών αναψυχής πολιτισμού, καθώς και ενέργειες ανάδειξης προβολής για την αύξηση της ελκυστικότητας της περιοχής, έργα που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών, έργα προστασίας και αποκατάστασης θαλάσσιας βιοποικιλότητας, υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αλλιευτικές περιοχές. Είναι οι δράσεις λίγο γενικά δοσμένες. Αυτές θα εξειδικευτούν, όπως σας είπα και προηγουμένως, κατά την αναμόρφωση που κάνουμε και περιμένουμε φυσικά και μια κωδικοποίηση που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή του Υπουργείου, έχοντας οι δύο διαχειριστικές αρχές και του Αλλίας αλλά και του Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια διαδικασία συνεργατική για να κωδικοποιηθούν οι δράσεις, για να μπορέσουμε να βγάλουμε και τα ποσοστά αλλά και να δώσουμε και την τελική ονομασία στις δράσεις αυτές. Να πω μόνο ότι σχεδόν από τα δημόσια έργα είναι σχεδόν όλου του είδους οι παρεμβάσεις. Δεν νομίζω να αποκλείεται κάτι. Στο ιδιωτικό χαρακτήρα παρεμβάσεις και εδώ πάλι υπάρχει όλη η γκάμα επενδύσεων, οι οποίες είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα, όλες οι κατηγορίες έργων, σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Επιχειρήσεις μεταποίησης, τυποποίησης ζωικής και φυτικής παραγωγής, καθώς και των δασικών προϊόντων. Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση, στήριξη της δημιουργίας του εξυγχρονισμού και της επέκτασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, βιοτεχνικές μονάδες, οικοτεχνία, χειροτεχνία, αλλά και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώροι εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι εθελοπαιδιών, χώροι γευσογνωσίας κλπ. Και η δικτύωση, τα κλάστερ των συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας. Αυτά όσον αφορά το μέτρο 19. Από το ΕΤΘΑ, από το Ταμείο Θάλασσας και Αλλίας, πάλι έχουμε δύο δράσεις, μία για τις ιδιωτικές επενδύσεις, μία για τις δημόσιες. Την περιοχή εδώ αφορούν και το ΕΤΘΑ, αλλά και το μέτρο 19, γιατί είναι και η αλλιευτική περιοχή ο Δήμος Αμφιλοχίας. Επενδύσεις που συμβάλλουν λοιπόν στη διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλλιέων, αλλά και επενδύσεις από μία αλλής και δημόσιες επενδύσεις που υπάρχει μια κάρτα πιο κάτω, χωρίς όμως να έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί η ονομασία των δράσεων. Αυτό που ισχύει για τις δράσεις του δημοσίου χαρακτήρα είναι όπου είναι υποδομές που δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% φυσικά, όπου υπάρξει από δημόσιο φορέα και επιχειρηματικότητα πάει με το ποσοστό επιχορήγησης που πάει στις ιδιωτικές επενδύσεις. Αλλά βασικά όλες οι βασικές υποδομές θα είναι στο 100% φυσικά. Βλέπουμε εδώ και τις δράσεις, τις δημόσιες επενδύσεις από το ΕΤΘΑ, οι υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή της Αλλίας και της Εδατοκαλλιέργειας, οι υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας, θάλασσα, πάρκα, καταδυτικός τουρισμός, σήμανση περιοχών κλπ. Οι υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αλλιευτικές περιοχές, παρεμβάσεις σε κτίρια, μετατροπή σε κτίρια πολιτισμού κλπ.
Όσον αφορά τη διαβούλευση, να πω κάτι αυτή η κάρτα που ενδιαφέρει εδώ στην περιοχή και, αλλά και την, όλη την περιοχή της Αμφιλοχίας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Λίμνης Αυρακίας. Από τη διαβούλευση που είχαμε κάνει τότε με τον τοπικό πληθυσμό, προέκυψε ενδιαφέρον στη μεταποίηση και τυποποίηση της ζωικής παραγωγής, ιδιαίτερα στα γαλακτοκομικά προϊόντα, που όπως γνωρίζετε είναι πλούσια εδώ η παραγωγή στην περιοχή, και στο μέλι. Από τη μεταποίηση και τυποποίηση της φυτικής παραγωγής στα αρωματικά φυτά. Επίσης, υπήρξε ενδιαφέρον στη στήριξη του τουρισμού της υπαίθρου με εναλλακτικές μορφές τουρισμού στους χώρους εστίασης και στα μικρά καταλήμματα, τόσο για τα υφιστάμενα να δοθεί δυνατότητα να εξυγχρονιστούν, όσο και για νέες μονάδες. Επίσης, υπάρχει ενδιαφέρον στην ανάπτυξη της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας από τους αλιείς της περιοχής. Στα δημόσια έργα εκτιμούμε θα υπάρξει ενδιαφέρον στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής, μονοπάτια, θέσεις θέας κλπ. Στην προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, στις παρεμβάσεις στον τομέα του πολιτισμού, συγγνώμη, όσον αφορά και στις υποδομές αλλά και στις εκδηλώσεις. Κάτι που δεν το έχω γράψει εδώ, αλλά ισχύει για όλους τους Δήμους και για όλες τις περιοχές, είναι οι υποδομές για την καλυτέρευση των συνθήκων των αγροτικών περιοχών, όπως οι αναπλάσεις, οι αγροτικές οδοποιίες κλπ. Οι άλλες ενέργειες και μάλιστα το Υπουργείο αυτή τη φορά μας προτρέπει να ενθαρρύνουμε τους Δήμους να μην φοβούνται τις soft ενέργειες, όπως είναι για την περιοχή εδώ που θα μπορούσαν να είναι διαχειριστικές μελέτες για τη λίμνη, κάποια έντυπα και κάποιες ενέργειες προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Να πω ότι πρόσφατα κάναμε ένα τέτοιο έντυπο στα πλαίσια soft ενεργειών της προηγούμενης περίοδου και βγάλαμε ένα καταπληκτικό λεύκομα για την λίμνη Τριχονίδα, το οποίο το παρουσιάσαμε και σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στο Αγρίνιο. Και επίσης θα πρέπει να παρθούν και κάποιες πρωτοβουλίες και εκεί το πρόγραμμα θα σταθεί αρρωγός και χρηματοδοτικά σε θεσμικό επίπεδο για τη δημιουργία νέων οργανωτικών σχημάτων και με τους αλλείς αλλά και με άλλους παραγωγούς και φορείς της περιοχής, τα λεγόμενα κλάστερς, αλλά και πρωτοβουλίες για το χαρακτηρισμό POP κάποιων αλλιευτικών προϊόντων. Ήδη στη διαβούλευση που είχαμε κάνει υπήρξε, από ό,τι γνωρίζουμε, μια πρωτοβουλία από το φορέα του Αμβρακικού για χαρακτηρισμό της κουτσομούρας του Αμβρακικού αλλά και κάποιων άλλων αλλιευτικών προϊόντων. Τώρα, οι επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα είναι όλες οι κατηγορίες δαπανών. Τόσο οι κτηριακές εγκαταστάσεις, όσο οι δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και οι υποδομές, όπως οι συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, οι δαπάνες για την αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν πρόκειται για παραγωγικές μονάδες, βιοτεχνίες ή μονάδες στην μεταποίηση, οι δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού και για τις επιχειρήσεις τις βιοτεχνικές, αλλά και για τα καταλήμματα, οι δαπάνες των συμβούλων και των μηχανικών, οι δαπάνες προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου, οι δαπάνες για την αγορά επαγγελματικών μέσων, κυρίως για τη χρήση μέσα στο εσωτερικό των μονάδων, όπως ανυψωτικά μηχανήματα, κλάρα κλπ. Οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους της μελέτης εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, φωτοβολταϊκών συστημάτων κλπ. Να πω εδώ ότι το επιλέξιμο κόστος παρεμβάσεων του δημοσίου ή του ιδιωτικού χαρακτήρα είναι μέχρι 600.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Στα έργα δημοσίου χαρακτήρα υπάρχουν εξαιρέσεις, το ποσό αυτό μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Και να πω επίσης ότι τα ποσοστά επιχορήγησης θα αριστοποιηθούν με την αμόρφωση του τοπικού προγράμματος και υπολογίζεται για τα ιδιωτικά έργα να ανέρθουν στο 50-55%, ενώ στα δημόσια, όπως είπα και πριν, θα είναι μέχρι το 100% όλο το ποσό. Αυτά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καφρίστα. Θα έχουμε και την ευκαιρία στο μέλλον. Ναι, να πω εδώ ότι εμείς υπολογίζουμε χρονικά το πρόγραμμα να μας δοθεί δυνατότητα να το προκηρύξουμε μετά το καλοκαίρι. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι και είναι σημαντική μας υποχρέωση με το Υπουργείο, αλλά και δεσμευμένοι προς τους φορείς που μας έχουν εμπιστευτεί τις περιοχές τους, να έρθουμε τοπικά εδώ και στο Δήμο Αμφιλοχίας, όταν πλέον θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο των δράσεων και των χρηματοδοτήσεων αλλά και των ποσοστών, να αναφερθούμε αναλυτικά στο πρόγραμμα. Ωραία. Να καταγράψουμε επενδυτικό ενδιαφέρον, να κατευθύνουμε ιδιώτες επενδυτές ή και το Δήμο, αν θέλει να προχωρήσει στην υποβολή κάποιων προτάσεων για δημόσια έργα,
και καθ' όλη τη διάρκεια που θελοποιεί το πρόγραμμα, η δουλειά μας θα είναι αυτή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Η κυρία Καρέλο θα σας παρουσιάσει τον επόμενο ομιλητή. Ο Ιωάννης Λεωνάρδος, καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας των ζώων, με έμφαση στην ιχθυολογία, τμήμα βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μας μιλάει με θέμα ψάρια με εμπορικό και οικολογικό ενδιαφέρον στη λίμνη Αμβραχία. Μέχρι να ετοιμαστεί ο κύριος Λεωνάρδος, εγώ θα σας ξεκουράσω λίγο με ένα κομματάκι από το... ένα απόσπασμα του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου καλά πρώτα. Στην πολιτεία της λίμνης. Είναι ο καιρός που ανοίγουν τις δέσμες των λουλουδιών οι ορτανσίες. Στη λίμνη κάτω, ελαφρά μονόξυλα ανοίγουν τα βλάκια τους στο νερό. Ψαράδες συναθρίζουν το χρυσάφι της λίμνης, τα ποικιλότατα ψαράκια της, που πουλούνται σε όλη τη γύρω περιοχή και ακόμα μακρύτερα. Κύριε Λεωνάρδε, πάρτε το μονόξυλο και στη λίμνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χούτα και όλους εσάς για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε να έρθω στην Αμφιλοχία να παρουσιάσω ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέροντος για μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ποίημα του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου. Είμαι από την πατρίδα μου. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι έχετε μέσω αυτού του δικτύου προσπαθείτε να αναδείξετε τις λίμνες και τη σημασία των λιμνών για την ποιότητα της ζωής, για την οικολογία, για την προστασία, καθώς τα εσωτερικά νερά, οι λίμνες και τα ποτάμια της χώρας μας είναι από τα πλέον ενδιαφέροντα υδάτινα οικοσυστήματα, ίσως με τη μεγαλύτερη σημασία για την βιοποικιλότητα. Ίσως, και θα το δούμε στη συνέχεια, είναι από τα πλέον σημαντικά υδάτινα οικοσυστήματα όλης της Ευρώπης. Τα εσωτερικά υδάτινα οικοσυστήματα της χώρας θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαία για την προστασία των οικοσυστημάτων και θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα από τους χώρους εκείνους και από τα σημεία εκείνα που θα πραγματικά θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει η χώρα για να αναδείξει, να σταθεί και να προβάλλει αυτό το στοιχείο το οποίο έχει. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι η Ελλάδα είναι η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη όσο αφορά τον αριθμό ειδών ψαριών στα εσωτερικά νερά. Όταν αναφέρουμε σε εσωτερικά νερά, μιλάω για λίμνες και ποτάμια. Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί περισσότερα από 126 είδη ψαριών με μεγάλο ενδιαφέρον, είδη και υποείδη, τα οποία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχουν 162, έγινε ένας αναγραμματισμός, τα οποία πραγματικά έχουν μεγάλη σημασία για την Ευρώπη. Εξ αυτών των 162 ειδών, 51 είναι ξένα με τα ελληνικά υδάτινα οικοσυστήματα, 111 είναι αυτόχθονα είδη, 26 είναι αυτά τα οποία κάνουν μετακινήσεις μεταξύ θάλασσας και εσωτερικών υδάτων. Εκ των 111 ενδημικών ειδών, τα 50 είναι ενδημικά της χώρας μας και ενδεχομένως να συναντούνται και σε γειτονικές χώρες, αλλά πολύ κοντά στα σύνορα της χώρας. Και 31 είναι τα είδη τα οποία έχουν έτσι μεγάλη διασπορά, ονομάζονται ως κοσμοπολίτικα είδη. Το ενδιαφέρον εδώ είναι το εξής, είναι και αυτό το οποίο φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, είναι ότι η Ελλάδα όσο αφορά την ποικιλότητα των ειδών, όπως είπαμε, έχει 162 είδη, εξ αυτών κάπου τα 50 είναι ενδημικά, όταν χώρες με μεγαλύτερη έκταση, όπως είναι η Βουλγαρία, η οποία έχει 115 είδη, εκ των οποίων μόνο τα 3 είναι ενδημικά, ή η Ισπανία με 91 είδη, εκ των οποίων μόνο τα 6 είναι ενδημικά, Ιταλία, Γαλλία, Νορβηγία, Τουρκία, με μια πολύ μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με εμάς και η οποία έχει 126 είδη, εκ των οποίων μόνο τα 25 είναι ενδημικά.
Με αυτόν τον πίνακα μπορεί να καταλάβει κάποιος πόσο πραγματικά πλούσια είναι η ελληνική ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων και πόσο σημαντική θα μπορούσε να είναι. Να σας αναφέρω, δεν φαίνεται στον πίνακα, αλλά να σας αναφέρω ότι σε σχέση με τη Ρωσία, η οποία έχει μια πολλαπλάσια έκταση της Ελλάδας, η Ελλάδα έχει πλουσιότερη ιχθυοπανίδα όσο αφορά τα ενδυμικά είδη. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια σημαία για την προστασία των οικοσυστημάτων, μια σημαία για την προστασία των ειδών και ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε να αναδεικνύεται πάντοτε στα θέματα προστασίας περιβάλλοντος της Ευρώπης. Το γεγονός όμως ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ενδυμικών ειδών αποδίδεται στην περίπλοκη γεωλογική ιστορία που έχει η χώρα, αποδίδεται στο σχετικά ξηρό κλίμα που έχει η ανατολική πλευρά της χώρας, αλλά στο υγρό κλίμα που έχει η δυτική πλευρά, στις διαφορές αυτές των κλιματικών συνθήκων, στις έντονες βροχοπτώσεις που έχει η δυτική Ελλάδα και στις μικρότερες βροχοπτώσεις που έχει η ανατολική Ελλάδα. Αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχουν σαν αποτέλεσμα το να δημιουργούνται μικρές, σχετικά μικρές υδατοσυλλογές στη δυτική Ελλάδα, οι οποίες μικρές αυτές υδατοσυλλογές φιλοξενούν μικρούς πληθυσμούς με περιορισμένη γεωγραφική απομόνωση, με γεωγραφική απομόνωση και με περιορισμένη διασπορά. Τέτοια υδάτινα οικοσυστήματα είναι αυτά της δυτικής Ελλάδας και μεταξύ αυτών η Αμβρακία, όπως και οι υπόλοιπες λίμνες της Τολοκαρανίας που έχουν ένα σημαντικό ενδιαφέρον, ίσως το σημαντικότερο ενδιαφέρον σε σχέση με τα υπόλοιπα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Σε αυτά λοιπόν τα οικοσυστήματα φιλοξενούνται ενδυμικά είδη, τα οποία όμως ενδυμικά είδη αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Εκ του συνόλου των ενδυμικών ειδών της χώρας, το 1/3 χαρακτηρίζονται ως απειλούμενα, ως τρωτά. Ορισμένα εξ αυτών έχουν εξαφανιστεί και για ορισμένα άλλα υπάρχει άγνοια σχετικά με την κατάσταση των πληθυσμών τους. Πολλά πολύ σημαντικά είδη που ζούσαν μόνο στην Ελλάδα, έχουν εξαφανιστεί. Και αυτό είναι ένα άσχημο, κόκκινο σημάδι, μια κόκκινη κάρτα θα λέγαμε για την προστασία αυτών των ειδών. Δηλαδή, σε κάποια φάση φαίνεται ότι είδη τα οποία ήταν μοναδικά χάθηκαν. Φυσικά δεν πρόκειται να ξαναβρεθούν, δεν πρόκειται να ξαναδημιουργηθούν οι πληθυσμοί τους. Πολλά είδη με ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, όπως είναι το Valencia Letrunexi, είναι ένα πολύ μικρό ψαράκι που συναντάται στη Δυτική Ελλάδα, βρίσκεται σε πολύ χαμηλούς πληθυσμούς και μάλλον έχει πάρει το δρόμο να εξαφανιστεί. Ένα άλλο σημαντικότατο είδος το οποίο ζούσε στην λίμνη Παμβότιδα, το Φοξινέλους υπηρώτικους, και αυτό από τη λίμνη Παμβότιδα έχει χαθεί. Και άλλα είδη της δικής μας περιοχής, εδώ της Τολοκαρνανίας, για τα οποία θα αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία στη συνέχεια. Αλλά ας δούμε ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις σχετικά με είδη της περιοχής μας. Ένα από τα πιο σημαντικά είδη της Αμβρακίας, αλλά και του συστήματος των λιμνών της Τολοκαρνανίας, είναι το Ρουτίλους πάνωση. Είναι ένα είδος που συναντάται, όπως φαίνεται στο χάρτη, στον κάτω ρου του Αχελώου. Δηλαδή, στο κάτω μέρος του Αχελώου και από εκεί έχει βρεθεί στην Τριχονίδα, στην Αμβρακία, στη Λυσιμαχία, στον Οζερό που επικοινωνούν όλες αυτές μεταξύ τους, αλλά είναι και στην Αμβρακία η οποία δεν έχει την επικοινωνία με τον Αμβρακικό. Αυτό το είδος συναντάται μόνο εδώ, αν και κάποιους πληθυσμούς του μετέφεραν κάποιοι κάπου το 1950 στα Γιάννενα, στην λίμνη Παμβότιδα, για να δώσουν εμπορική αξία εκεί. Το είδος αυτό, το Ρουτίλους πάνωση, είναι απειλούμενο είδος και είναι προστατευόμενο. Ο πληθυσμός, όπως φαίνεται στην εικόνα, ο πληθυσμός της Αμβρακίας, λόγω της απομόνωσης που έχει από τα υπόλοιπα συστήματα της Τολοκαρνανίας, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός. Ένα άλλο σημαντικό είδος, γνωστό πιστεύω σε εσάς, είναι το γλανίδι. Το γλανίδι είναι ένα γατόψαρο. Το επιστημονικό του όνομα είναι Σίλουρος Αριστοτέλης. Και θα σας εξηγήσω γιατί ονομάστηκε Σίλουρος Αριστοτέλης.
Στην Ευρώπη υπάρχουν δύο τέτοια είδη. Υπάρχει το Σίλουρους Αριστοτέλης, το γλανίδι, το γνωστό σε εμάς, το οποίο φτάνει μέχρι μισό μέτρο, είναι το μέγιστο μέγεθος που μπορεί να φτάσει, και υπάρχει και το Σίλουρους Γκλάνης, το οποίο συναντάται, είναι είδος της κεντρικής Ευρώπης, με μεγάλη διασπορά σε όλη την κεντρική Ευρώπη, το οποίο φτάνει τα 2,5 μέτρα, μπορεί και παραπάνω, φτάνει τα 200 κιλά. Και εκείνο, αλλά πολύ περισσότερο το Σίλουρους Αριστοτέλης, είναι πολύ σημαντικά είδη για την ιχθυοπανίδα της Ευρώπης. Έχει πάρει το όνομά του Σίλουρους Αριστοτέλης προς τιμή του Αριστοτέλη. Και γιατί έχει πάρει αυτό το όνομα? Γιατί ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος ο οποίος περιέγραψε τη συμπεριφορά αυτού του ψαριού, τον τρόπο αναπαραγωγής του, περιέγραψε δηλαδή το πώς έρχεται το αρσενικό, φτιάχνει φωλιά, καλεί το θηλυκό, το γονιμοποιεί, αφήνει το θηλυκό τα αυγά και κάθεται το αρσενικό και παρακολουθεί την ανάπτυξη των αυγών του. Γι' αυτό το είδος, κάθε φορά που βγάζουμε ένα στοιχείο έρευνας, μια δημοσίευση και εμφανίζεται στο εξωτερικό, ερευνητές από διάφορους τομείς της επιστήμης δείχνουν σημαντικότατο ενδιαφέρον. Ποιο είναι το σημαντικό, ποιο είναι το ενδιαφέρον? Έχουν απευθυνθεί σε εμάς ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται με την εξέλιξη του ανθρώπου. Έχουν απευθυνθεί άνθρωποι της ιστορίας, της φιλοσοφίας, βλέποντας μόνο το όνομα Αριστοτέλης, δείχνουν ενδιαφέρον. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι αν κάποιος κάνει αναζήτηση στο διαδίκτυο σε σχέση με τους ανθρώπους των γραμμάτων, αυτό το όνομα που εμφανίζεται πιο πολλές φορές είναι το Αριστοτέλης. Αυτό το είδος λοιπόν συναντάται μόνο στον κάτω όρο του Αχελώου, μόνο στα εδώ συστήματα. Κάποιοι βέβαια μετέφεραν αυτό το είδος γύρω στο 1950 στην Παμβότιδα και εκεί έχει ένα πληθυσμό, αλλά μάλλον τίνει προς εξαφάνιση, γιατί η λίμνη Παμβότιδα έχει ρυπανθεί πάρα πολύ. Και επίσης μετέφεραν και έναν πληθυσμό του, πολύ μικρό, στην λίμνη Βόλβη, βλακωδός. Στη λίμνη Βόλβη ζούσε ο μεγάλος σίλουρος, δηλαδή το σίλουρος Γκλάνης, το οποίο, όπως σας είπα, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα δύο μέτρα. Καθώς ήρθαν τα δύο είδη, το ένα κοντά στο άλλο, εξαφανίστηκαν και τα δύο. Αυτό το είδος λοιπόν, το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 της Οδηγίας 9243 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με πολύ μεγάλη σημασία και με σήμανση για την προσφορά του, συναντάται μόνο στα εδώ οικοσυστήματα και κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι είναι ένα είδος το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προστασία. Ένα άλλο είδος με μεγάλη σημασία για την περιοχή μας είναι το κομπί της τριχόνικα, είναι η λεγόμενη τριχονοβελονίτσα. Είναι ένα μικρό ψαράκι, δεν του δίνουμε σημασία, δεν έχει εμπορική αξία. Συναντάται στην παράκτεια ζώνη, στην παραλίμνια ζώνη. Τρέφεται με ασπόνδυλους οργανισμούς, ωστόσο παρουσιάζει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την βιολογία και την οικολογία του, καθώς δημιουργεί πληθυσμούς πολυπλοειδείς, δηλαδή με πολλές σειρές χρωμοσωμάτων, και έχει μια ενδιαφέρουσα συμπεριφορά ως προς την στρατηγική της αναπαραγωγής του και της αντιμετώπισης, και της αντιμετώπισης άλλων ειδών. Αντίστοιχα και μια άλλη σαλιάρα ονομάζεται, είναι είδος το οποίο προέρχεται από μια μεγάλη οικογένεια ψαριών της παράκτειας ζώνης της θάλασσας. Επειδή όμως οι δικές μας οι λίμνες είχαν το σύστημα αυτό, είχε μια σχέση με τη θάλασσα, μια επικοινωνία πολύ παλιά με τη θάλασσα, βρέθηκαν τέτοια είδη και έχουν επικύσει τις λίμνες. Ωστόσο, αυτές οι λίμνες δέχονται, όπως και οι περισσότερες λίμνες της Ελλάδας, όπως μάλλον όλες οι λίμνες της Ελλάδας και οι περισσότερες λίμνες της Ευρώπης, δέχονται μεγάλες απειλές. Μία από τις σημαντικότερες απειλές είναι η εισαγωγή ξενικών ειδών ψαριών. Το πλέον απειλητικό, μάλλον από τα πλέον απειλητικά για τις λίμνες, είναι το καράσιος γκυμπέλιο, γνωστό ως πεταλούδα. Αυτό το ψάρι είχε έρθει στην Ελλάδα λόγω του ότι η Αμβρακία δεν επικοινωνούσε με τον Αχελό, δεν είχε βρεθεί εδώ.
Είχε λοιπόν βρεθεί στις υπόλοιπες λίμνες, αλλά δεν βρίσκονταν εδώ. Εδώ βρέθηκε κάπου το 1990. Από τότε όμως που βρέθηκε εδώ, κατέλαβε το σύστημα. Αυτό είναι ένα ψάρι του οποίου η βιολογία και η συμπεριφορά του είναι μια τρέλα. Είναι ένα από τα μοναδικά είδη σπονδυλωτών στον πλανήτη. Υπάρχουν όλα και όλα 50 είδη στον πλανήτη, τα οποία έχουν αυτή τη συμπεριφορά αυτού του ψαριού. Αυτό το ψάρι λοιπόν, στα δικά μας συστήματα, δεν έχει αρσενικά. Έχει μόνο θηλυκά. Τα θηλυκά αυτού του ψαριού γονιμοποιούνται από αρσενικά άλλων ειδών. Σημαίνει δηλαδή ότι έχει ένα πληθυσμό ο οποίος αποτελείται από ψάρια που όλα γεννάνε. Νομίζω καταλαβαίνουμε ότι στη φύση αυτό που έχει με όρους πληθυσμού, αυτό που έχει σημασία είναι το θηλυκό. Γιατί αυτό γεννά. Το αρσενικό, όσο και να μας αρέσει, να μας αρέσει, σε κάποια φάση είναι και λίγο άχρηστο. Δηλαδή με όρους βιολογίας, το αρσενικό το θεωρείς, ας πούμε, ότι εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη. Δεν γεννά. Δεν παράγει, δεν παράγει απογόνους. Απλά συμβάλλει με το σπέρμα του και με την αναπαραγωγή του. Αυτό το είδος λοιπόν εδώ τώρα, το παράξενο ψάρι, έρχεται και λέει ότι δεν θέλω αρσενικά, δεν έχω αρσενικά, δεν θέλω αρσενικά. Έχω μόνο θηλυκά και όλα αυτά γεννάνε. Και εκεί που θα χρησιμοποιούσα το αρσενικό για να έχω το σπέρμα, το αρσενικό του ίδιου είδους για να έχω το σπέρμα, για να ανακατώνω το γενετικό υλικό και αναστέκομαι, δεν το θέλω. Θα πάρω σπέρμα από οποιοδήποτε άλλο ψάρι θέλω. Φροντίζει όμως και η απόγονή του είναι πιστά αντίγραφα της μητέρας. Άρα λοιπόν το αρσενικό το χρησιμοποιεί μόνο για να κάνει την αναπαραγωγή και τίποτα άλλο. Δεν το θέλει ούτε για τους απογόνους του. Σημαίνει λοιπόν ότι από ένα τέτοιο ψάρι μπορεί να δημιουργηθεί ένας τεράστιος πληθυσμός μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν αυτό το ψάρι με το που ήρθε στα εσωτερικά νερά της Ελλάδας και με το που ήρθε και στην Αμβρακία, μιας και είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας, τι κατέλαβε. Κατέλαβε και αρχίζει και διώχνει όλα τα άλλα. Εξαφανίζει όλα τα άλλα. Τα εξαφανίζει όλα τα άλλα γιατί. Πρώτα απ' όλα τους παίρνει τα αρσενικά και τους παίρνει το σπέρμα. Άρα τα αρσενικά δεν μπορούν να γονιμοποιήσουν τα δικά τους υλικά. Πάει και τους τρώει τα αυγά των υπολείπων. Καταλαμβάνει τους χώρους αναπαραγωγής, στα πεδία δηλαδή που πάνε και να παράγονται όλα τα ψάρια, τα έχει καταλάβει αυτό. Έτσι λοιπόν τα υπόλοιπα είδη με πολύ μεγάλη σημασία όπως είναι αυτά που αναφέραμε νωρίτερα, αρχίζουν σιγά σιγά και χάνονται. Και έτσι λοιπόν σημαντικά είδη για τη χώρα και για το οικοσύστημα και για την Ευρώπη αρχίζουν σιγά σιγά και χάνονται λόγω αυτού εδώ του παράξενου μεν, αλλά με κάποιο ενδιαφέρον ως προς τη βιολογία είδους. Όπου λοιπόν πηγαίνει αυτό το ψάρι, διώχνει όλα τα άλλα. Θα σας δείξω στη συνέχεια μια εικόνα για αυτό το ψάρι και θα καταλάβετε πόσο γρήγορα μπορεί να καταλάβει ένα σύστημα. Να φανταστείτε ότι στη λίμνη της Καστοριάς, που είναι και αυτή ένα πολύ σημαντικό σύστημα, μέσα σε 15 χρόνια έφτασε να αποτελεί το 100% των ψαριών που συλλαμβάνονται. Κάπου τόσο πρέπει να είναι και εδώ. Ένα άλλο σημαντικό ψάρι το οποίο ήρθε στη χώρα στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, κάπου το 1920, είναι το κουνουπόψαρο. Είναι ένα πολύ μικρό ψαράκι, το οποίο το έφεραν εδώ γιατί πίστεψαν ότι είναι ψάρι που τρώει τα κουνούπια. Είχαν δει σε έρευνες στις ΗΠΑ ότι έτρωγε τις λάρβες των κουνουπιών. Επειδή η χώρα είχε μεγάλα προβλήματα με την ελληνοσία, σου λέει ας χρησιμοποιήσουμε και ένα άλλο μέσο για να καταπολεμήσουμε τα κουνούπια. Να τρώει τα μικρά τις λάρβες των κουνουπιών, τα σκουλικάκια που κάνουν τα κουνούπια. Άρα λοιπόν θα εξαφανίσουμε τα κουνούπια. Έφεραν λοιπόν αυτό το ψαράκι, το οποίο ψαράκι με το που ήρθε εδώ κατέλαβε όλα τα συστήματα. Μικρό μεν, αλλά πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί πηγαίνει και τρώει τις σουρές όλων των άλλων ψαριών. Πάει και δημιουργεί προβλήματα στα άλλα ψάρια, τα τσιμπάει, εξασθενούν και αρχίζουν σιγά σιγά και χάνονται. Όταν συναντήσει δε ψάρι το οποίο είναι του ιδίου μεγέθους, το έχει εξαφανίσει. Αυτό το ψάρι λοιπόν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απειλή για όλα τα υπόλοιπα. Θεωρείται μεταξύ των 100 πιο επικίνδυνων ειδών στον πλανήτη. Ένα ψάρι το οποίο είναι 2 εκατοστά όλα κι άλλα. Παρ' όλα αυτά είναι επικίνδυνο. Συναντάται οπουδήποτε υπάρχουν εσωτερικά νερά. Όσο και να μην μας αρέσει, καθώς η Αμβρακία θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα για τον Κυπρίνο,
όσο και να μας αρέσει, ένα εξίσου επικίνδυνο ψάρι είναι ο κυπρίνος. Ο οποίος κυπρίνος δεν ανήκει στα ψάρια της λίμνης. Δεν υπήρχε ο κυπρίνος στη λίμνη. Κάποια στιγμή ήρθε. Επειδή είχε εμπορική αξία, τον θέλαμε. Αγνοούσαμε όμως ότι έκανε ζημιά. Αγνοούσαμε ότι κατέστρεφε τα οικοσυστήματα σιγά σιγά και δημιουργούσε προβλήματα στη λειτουργία των οικοσυστημάτων, αυξάνοντας τη θολαιρότητα του νερού, συμβάλλοντας στον ευτροφισμό του νερού, αναμοχλεύοντας τον πυθμένα, άρα επαναδιαλύοντας το νερό τις ενώσεις αζότου και φωσφόρου που είχαν καθιζάνει στο ίζημα και συμβάλλοντας στην υποβάθμιση των οικοσυστημάτων. Ναι, μεν είχε εμπορική αξία γιατί ήταν ένα ψάρι που είχε καταναλώνονταν, αλλά η ζημιά που έκανε ήταν πολύ μεγαλύτερη. Στα διάφορα οικοσυστήματα που έχει σαχθεί, και αυτό θεωρείται ως ένα από τα 100 πιο επικίνδυνα είδη και είναι στην λίστα για να μην, εισέρχεται. Αυτό το ψάρι στην Ελλάδα φαίνεται ότι ήρθε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, κάπου και αυτό γύρω στο 1920, και κατά καιρούς τοποθετούσαν στα οικοσυστήματα. Ωστόσο στην Ευρώπη, στην Ελλάδα γενικά, αλλά στην Ευρώπη, η μεγάλη διασπορά του έγινε από τους Ρωμαίους. Στην περίοδο της κυριαρχίας των Ρωμαίων, επειδή αυτοί κατανάλωναν πάρα πολλά ψάρια και επειδή τους άρεσε αυτό το ψάρι, όπου πήγαιναν, κουβαλούσαν αυτό το ψάρι και το έβαζαν στις λίμνες. Και εκεί λοιπόν αυτό επεκτείνονταν. Αυτό προέρχεται μάλλον από τις περιοχές Ρουμανίας, Μολδαβίας, κάπου εκεί ήταν η περιοχή εξάπλωσής του, σήμερα όμως βρίσκεται σε όλο τον πλανήτη. Με πολύ μεγάλους πληθυσμούς εδώ στην Αμβρακία. Είχε μεγάλους πληθυσμούς, αλλά ήρθε η πεταλούδα και το ξαποστέλνει. Ένα άλλο ψάρι το οποίο δεν έχει εμφανιστεί σε μεγάλους πληθυσμούς στην περιοχή, αλλά αρχίζει σιγά σιγά και επεκτείνεται στη χώρα, και αυτό πολύ επικίνδυνο είναι το λεπόμης γκυμπόσους, που είναι το ηλιόψαρο. Και αυτό κάνει μεγάλες ζημιές. Μερικές φορές μαζί με τον κυπρίνο, όταν ρίχνουν και χρυσόψαρα. Βρίσκουμε λοιπόν σε αυτές τις λίμνες, κάποια στιγμή όταν πιάνουμε ψάρια, βρίσκουμε και κανένα κόκκινο. Είναι γιατί έχουν ρίξει το χρυσόψαρο, το οποίο και αυτό έχει ανακατώσει και έχει δημιουργήσει προβλήματα. Όλα αυτά τα ψάρια τώρα, τα ξένα είδη τα οποία έρχονται και τα τοποθετούν στα οικοσυστήματα, ενοχοποιούνται για πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Ζημιές είναι ότι καταστρέφουν το οικοσύστημα, αλλοιώνουν το χαρακτήρα του οικοσυστήματος, αλλοιώνουν τις λειτουργίες και συμβάλλουν σιγά σιγά στην εξαφάνιση των ενδυμικών ειδών. Που όπως είπαμε νωρίτερα, τα ενδυμικά είδη είναι η σημαία του χώρου, είναι η σημαία της χώρας μας. Είναι ο παράγοντας εκείνος τον οποίο θα μπορούσαμε να αναδεικνύουμε. Δηλαδή η Αμβρακία θα μπορούσε να είναι ένα οικοσύστημα το οποίο να χρηματοδοτείται, να γίνονται πολύ μεγάλες δράσεις, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μόνο και μόνο από την προστασία του Γλανιδιού, του Σύλλουρους Αριστοτέλης, της Σαλιάρας, της Τριχονοβελονίτσας, του Ρουτίλους. Παρ' όλα αυτά, καθώς υπάρχουν τα ξενικά είδη και τα εξαφανίζουν, αρχίζουν λοιπόν και υπάρχουν τα προβλήματα. Μεταξύ λοιπόν των απειλών που αντιμετωπίζουν αυτά ενδυμικά είδη είναι, είπαμε, η παρουσία των ξενικών ειδών, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν δράσεις τις οποίες κάνουμε εμείς θέλοντας να ενισχύσουμε διάφορες δραστηριότητες, όπως η αποξήρανση οικοσυστημάτων, οι εκτροπές πηγών, η διευθέτηση των χώρων. Περνώντας τώρα με τα έργα της Ιωνίας, βλέπουμε μια διευθέτηση η οποία έρχεται και γίνεται στη λίμνη και θα αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα. Οι εισροές θρεπτικών αλάτων, οι οποίες στη χώρα μας είναι ανεξέλεγκτες. Η ανεξέλεγκτη χρήση φαρμάκων, η ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάζει ο χαρακτήρας των λιμνών, να γίνονται εύτροφες οι λίμνες. Και οι εύτροφες λίμνες αρχίζουν και δημιουργούν 1.200 προβλήματα και εξαφανίζουν τα ενδυμικά είδη. Μία άλλη δράση, την οποία δεν αντιμετωπίζει βέβαια η Αμβρακία, είναι η υπεραλίευση. Άλλες λίμνες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της υπεραλίευσης. Εδώ έχει εγκαταληφθεί η λίμνη. Και φυσικά οι εισαγωγές των αλόχθονων ειδών, των ξενικών ειδών που αναφέραμε νωρίτερα. Αυτές λοιπόν οι μεγάλες πιέσεις έρχονται και οδηγούν στην εξαφάνιση των ειδών. Και πραγματικά σας λέω, είναι κρίμα για τη χώρα να χάνονται ήδη.
χάνεται ο πλούτος της χώρας. Όπως βιώνουμε αυτόν τον καιρό την απώλεια του πλούτου σε διάφορους τομείς, μια απώλεια πλούτου είναι και η μείωση της βιοποικιλότητας. Και όπως ανέφερα και νωρίτερα, περισσότερο από το 1/3 των ειδών της χώρας είναι στο δρόμο για την εξαφάνιση. Πιστεύω και ελπίζω μέσα από αυτές τις δράσεις, μέσα από τα δίκτυα πόλεων για την προστασία των λιμνών, μέσα από την ευαισθητοποίηση η οποία γίνεται από τέτοιου είδους δράσεις και από τέτοιες συναθρήσεις και συζητήσεις, πιστεύω να αρχίσει να αλλάζει λίγο η κουλτούρα μας, να αλλάζει λίγο ο τρόπος αντιμετώπισης των υδάτινων οικοσυστημάτων και σιγά σιγά να προστατεύουμε αυτά τα οικοσυστήματα. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι εμπλέκονται νέοι, νομίζω η αυριανή μέρα είναι με μαθητές, οι οποίοι αν αρχίσουν και καταλαβαίνουν τη σημασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και αρχίζουν και τα προστατεύουν, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο όφελος. Και πραγματικά θέλω να συγχαρώ το δίκτυο και τις δραστηριότητες αυτές τις οποίες κάνετε. Είναι πραγματικά σημαντικό. Όπως σας είπα λοιπόν, αρχίζουν και χάνονται τα είδη και τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Καταλαβαίνω ότι έχει τραβήξει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Θα σταματήσω εδώ. Είμαι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε στη συνέχεια, ευχαρίστως να το συζητήσουμε και ευχαρίστως να αναδείξουμε το ότι θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ για την... συγγνώμη, να σας δείξω μόνο δύο διαγράμματα τα οποία ήθελα. Θα καταχραστώ λίγο την υπομονή σας. Το πρώτο διάγραμμα το οποίο φαίνεται πάνω είναι η τάση ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και όλων των επιπτώσεων, είναι η μείωση που υπάρχει την τελευταία 50 ετία στις συλλογές των ψαριών. Βλέπουμε ότι η τάση που υπάρχει είναι κάπου να μηδενιστεί η αυθονία των ψαριών στα εσωτερικά νερά. Μια στατιστική ανάλυση την οποία είχαμε κάνει πρόσφατα δείχνει ότι λίγο μετά το 2015, κάπου το 2015 ή λίγο μετά, θα μηδενιστεί η αυθονία των ειδών με σημασία για τη χώρα. Γιατί θα υπάρχουν τα ξένα είδη. Και αντίστοιχα, σε αυτό το διάγραμμα είναι η κατάσταση της λίμνης Καστοριάς, που δείχνει ότι από τη στιγμή που εμφανίστηκε η πεταλούδα, κάπου μετά το 80, κάπου το 85, φτάσαμε το 2015 να αποτελεί το 100% των ψαριών. Να καταλάβετε δηλαδή πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος αν αφήσουμε ανεξέλεκτα αυτά τα συστήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λεωνάρδο. Αναλυτικότατος όσο ο Γιώτα είπα να γιωτόπουν. Όχι βέβαια. Μεγάλο μήνυσμα. Το παίρνω. Να κλείσω. Επομένως, ο φυσικός πλούτος τον οποίο κληροδότησε η φύση σε όλους εμάς που κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο, μας δημιουργεί χρέος και να τον αναδείξουμε και να τον διαφυλάξουμε, αλλά και να τον παραδώσουμε ακέραιος στις επόμενες γενναίες. Παρακαλώ. Τον κύριο Γιάννη Σελιμά, περιβαλλοντολόγο, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, συντονιστή του φορέα διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Είναι η τελευταία εισήγηση, παρακαλώ την υπομονή σας, με θέμα η περιβαλλοντική διακυβέρνηση της λίμνης Αμβρακίας στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων. Νομίζω τα τελευταία λόγια του κυρίου Λεωνάρδου εισάγουν για την κρίση και το πώς έχουν υποσκελιστεί περιβαλλοντικά ζητήματα, μας εισάγουν στην εισήγηση του κυρίου Σελιμά, τον οποίο να ευχαριστήσω. Νίκο, να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω στη σημερινή μερίδα. Νομίζω ότι έχω τον άχαρο ρόλο να είμαι τελευταίος ομιλητής, αλλά να υπάρχει μια κούραση. Αλλά εκτός αυτού, επειδή υπόθηκαν αρκετά πράγματα, νομίζω ότι σε ολονών το στόμα και τη σκέψη είναι το εξής ερώτημα. Και τι κάνουν? Καλά όλα αυτά. Καλή είναι η επιστημονική γνώση. Καλή είναι και η αναπτυξιακή ευκαιρία που δίνει η Τριχονίτιδα ΑΕ για την περιοχή. Αλλά από εδώ και στο εξής, τι θα πρέπει να κάνουμε για τη λίμνη Αμβρακία? Το θέμα μου είναι η περιβαλλοντική διακυβέρνηση της λίμνης Αμβρακίας στο πλαίσιο των σύγχρονων εξελίξεων. Όπως βλέπετε από το χάρτη αυτό, είναι οι δύο λίμνες
η αμβρακία και ο ζερός και είναι συμβουλμένες με κάποια χρώματα. Αυτά τα χρώματα προέρχονται από το χάρτη του δικτύου Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η λίμνη αμβρακία είναι μια ζώνη ειδικής προστασίας με τον κωδικό που έχει, δηλαδή τηρεί την οδηγία 9243-79409, μάλλον σημαντική περιοχή για τα πουλιά, αλλά είναι και μια ειδική ζώνη διατήρησης, σημαντική δηλαδή για τους οικότοπους που έχει, σαν τόπος κοινωνικής σημασίας. Αντίστοιχα βλέπουμε ότι η λίμνη Ζερός είναι ειδική ζώνη διαχείρισης, δηλαδή σημαντική για τους οικότοπους που έχει και όχι τόσο πολύ για τα πουλιά. Η λίμνη Αυρακία, επομένως, αποτελεί μέρος του δικτύου Natura 2000 ως ζώνη ειδικής διαχείρισης και ως ζώνη ειδικής προστασίας. Έχει καθοριστεί ως ΖΕΠ, καθώς στην περιοχή συναντώνται περίπου 70 είδη πουλιών, με τα χαρακτηριστικά είδη να είναι το σκουφοβουτυχτάρι, η λαγκώνα, ο νυχτοκόρακας, ο χρυπτοτσιγνιάς και ο λευκοτσιγνιάς. Επίσης, έχει καθοριστεί ως ζώνη ειδικής διαχείρισης, καθώς υφίστανται σημαντικοί τύποι οικοτόπων, όπως 3150 ευτροφικές φυσικές λίμνες με βλάστηση τύπου Μαγνοποτάμιων και 92 DO θερμοπροσωγειακές παραποτάμιες στο ΕΣ. Επίσης, έχει σημαντικά είδη χλωρίδας, αλλά και άγρια πανίδα. Αυτός ο χάρτης είναι το δίκτυο Natura 2000 για όλο τον νομό της Αλκαρνανίας. Τα καρνανικά όρη, η Αμβρακία, ο Ζερός, Τριχονίδα, Πανατολικό, Αράκητος, Λιμνοθάλασσα Μεσολογίου, Βαράσοβα, η λίμνη Βουλκαριά και Σαλτίνη, το ιστορικό αρχιπέλαγος των Ιωνίων νήσων και εδώ οι Εχινάδες. Και επειδή είναι μαζί μας και ο Δήμαρχος Δωρίδας, από την Άφακτο μέχρι την Ιταία είναι η άλλη περιοχή Natura. Το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό τι κάνει ο νομός της Αλκαρνανίας για την προστασία αυτού των δικτύων Natura 2000. Και να αναφέρω επίσης, αφού είναι μαζί μας και ο Δημήτρης Ομπαρέλος, ο συντονιστής του φορέα διαχείρισης του αμβρακικού κόλπου, και τον αμβρακικό κόλπο, ο οποίος έχει στη διοίκησή του το κομμάτι αυτό, τόπος κοινωνικής σημασίας και ΖΕΠ περιοχή, και τις λίμνες Σαλτίνη και Βουλγαριά. Να δούμε τι κάνει η χώρα μας για το σύστημα των προστατευόμενων περιοχών. Με την ψήφιση του Συντάγματος του 1975 υπήρξε μια σαφής διάταξη στο άρθρο 24, η οποία αναφέρει ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Αυτή η συνταγματική διάταξη έρχεται να υλοποιηθεί 11 χρόνια αργότερα με τον νόμο πλαίσιο 1650-86, που στο άρθρο 21 προβλέπει τη σύσταση ειδικών υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους κοντά στα προστατευόμενα αντικείμενα με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία και διατήρησή τους. Επίσης, στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η σύνταξη ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία είναι απαραίτητη για την τεκμηρίωση της σημασίας του προστατευτέου αντικειμένου, καθώς και την σκοπιμότητα των προτινόμενων μέτρων προστασίας. Αυτός ο νόμος 2442 του 1999 προβλέπει τη δυνατότητα διαχείρισης και διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών με τη σύσταση φορέων διαχείρισης, την ανάθεση σε υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες, την ανάθεση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο βαθμίδων, σε ΕΑΕ και δημόσια ερευνητικά ιδρύματα ή σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με το νόμο 3044 του 2002 επιλέχθηκε η δυνατότητα διαχείρισης και διοίκησης των προστατευόμενων περιοχών από 29 φορείς διαχείρισης ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους για το 27% των περιοχών Natura. Έτσι, δημιουργήθηκαν αυτοί οι φορείς που βλέπετε στην κάρτα. Στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας είναι ο φορέας διαχείρισης Μεσολογίου, ο φορέας διαχείρισης του Αμβρακικού, ο φορέας διαχείρισης της Τροφιλιάς Σκοτιχείου και ο φορέας διαχείρισης του Χελμού Βουραϊκού. Αυτά είναι τα εθνικά πάρκα που διοικούν και διαχειρίζονται οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Στο σημείο αυτό να σας πω το εξής, ότι περίπου το 30% της ελληνικής επικράτειας ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, είτε ως ζώνη ειδικής προστασίας, είτε ως ειδική ζώνη διαχείρισης. Από το 30% αυτό της ελληνικής επικράτειας, το 1/3 μόνο έχει χαρακτηριστεί ως εθνικά πάρκα και διοικείται και διαχειρίζεται από φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Τα υπόλοιπα 2/3 είναι ορφανά από κάποιο σύστημα διοίκησης και διαχείρισης. Δηλαδή υπάγονται στις διατάξεις του νόμου που τηρούν οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Ιδρυοικονομίας ή οι Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χορτασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο ειδικό καθεστώς διαχείρισης και κάποια δομή διοικητική που να ασκεί εποπτεία, να γνωμοδοτεί και να κάνει περιβαλλοντική εκπαίδευση και να εποπτεύει αυτούς τους χώρους. Αυτό είναι ένα έγγραφο της υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την Ελλάδα. Και είναι πρόσφατο, 3 Δευτέρα 2017. Τι λέει αυτό το έγγραφο? Ένα μείζον εμπόδιο για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των τόπων που έχουν ενταχθεί στο Natura 2000 συνολικά είναι η έλλειψη ενός εθνικού συστήματος για την ολοκληρωμένη διοίκηση και λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών, όπου περιλαμβάνονται η στρατηγική, η διάρθρωση, το πρόγραμμα διαχείρισης, οι αρμοδιότητες, η χρηματοδότηση, η επιβολή και η παρακολούθηση. Το έλλειμμα ενημέρωσης μεταξύ των αρχών, των ενδιαφερόμενων του πληθυσμού σχετικά με το δίκτυο Natura 2000 και τα ωφέλη του σε συνδυασμό με την απουσία κινήτρων για επενδύσεις, οι οποίες προωθούν αυτά τα ωφέλη, καθώς και ανυπαρκής ικανότητα για την υποστήριξη της βιώσιμης διαχείρισης της γης και της ολοκλήρωσης με άλλες πολιτικές, καθώς και για την επιβολή των νομοθετικών διατάξεων, θεωρούνται επίσης ουσιαστικά εμπόδια για την επίτευξη των στόχων των οδηγιών για το περιβάλλον. Οι ανυπάρκειες αυτές αντικατοπτρίζονται στο μεγάλο αριθμό καταγγελιών και υποθέσεων επί παραβάση για θέματα όπως η υποβάθμιση των χαρακτηρισμένων τοπίων, η χαμηλή ποιότητα των κατάλληλων εκτιμήσεων βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικότοπους, η απουσία στρατηγικών εκτιμήσεων και η ανεπαρκής προστασία των ειδών και των οικοτόπων, μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα παράνομων δραστηριοτήτων. Αυτά λέει η Ευρώπη για μας. Και εμείς έχουμε κάνει αυτά που σας διάβασα πριν σχετικά με το σύστημα προστατευόμενων περιοχών. Επειδή όμως έχουμε κάνει λίγα, τελικά έρχεται ένα έγγραφο του ΙΠΕΚΑ πριν περίπου 2 μήνες, με υπογραφή της Γενικής Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, της κ. Μπαριτάκη, το οποίο λέει εν ολίγοις το εξής. Λέει στους φορείς διαχείρισης, προτείνετε μου να ενταχθούν γειτονικά Natura στις δικές σας τις αρμοδιότητες. Πέστε μου τι προσωπικό θέλετε για να καλύψετε βασικές λειτουργίες εποπτείας, φύλαξης, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης νομοθετήσεων στις περιοχές αυτές. Και πέστε μου αν θέλετε να μείνετε μόνοι σας ή να συγχωνευτείτε με άλλους φορείς διαχείρισης. Αυτό το τελευταίο ερώτημα το θέτει διότι πριν κάποια χρόνια είχε βγει ένας νόμος που έλεγε ότι ο φορέας διαχείρισης της Μεθράσης Μεσολογγίου θα πρέπει να συγχωνευτεί με το φορέα διαχείρισης του Αμβρακικού Κόλπου και τον φορέα διαχείρισης του Αχαίροντα Καλαμά. Αυτός ο νόμος αναστάλθηκε, είναι σε αναστολή. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κουβέντα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος να υπάρξει ένα συνολικό νομοθετικό πλαίσιο για το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. Και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Μεσολογγίου έχει εκφράσει την άποψη να παραμείνει μόνος του φορέας, εντάσσοντας γειτονικά τα Natura όλου του νομού στο Φορέα Διαχείρισης Μεσολογγίου. Και επομένως, η πρόταση του φορέα είναι να ενταχθεί η Τριχονίδα στο Φορέα Διαχείρισης του Μεσολογγίου, μαζί με το όρος Ράκινος και την άκρη Σούρας, το όρος Πανατολικό, τη λίμνη Οζερός, τη λίμνη Αμβρακία και το όρος Τσερέκας στα κανονικά όρη. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο φορέας διαχείρισης της Μεθράσης Μεσολογγίου φιλοδοξεί σε εισαγωγικά να γίνει ο φορέας διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών όλου του νομού Τελοκαρνανίας. Το σκεπτικό του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν καταρχάς διοικητικό, δηλαδή να ενταχθούν όλα τα Natura του νομού στον μοναδικό φορέα που έχει ο νομός Τελοκαρνανίας, το φορέα διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου. Το δεύτερο κριτήριο ήταν η συνάφεια και εγκύτητα σε αυτές τις περιοχές. Θεωρούμε ότι αυτές οι περιοχές είναι πιο κοντά χιλιομετρικά σε εμάς από ότι στο φορέα διαχείρισης του Αμβρακικού, των Εγκορτόπων του Αμβρακικού. Βέβαια, η λίμνη Αμβρακία, αν θέλετε, σε ένα επίπεδο καθαρά επιστημονικό και όχι διοικητικό ή θεσμικό, με προβλημάτισε με την έννοια ότι τα υπόγεια συστήματα των υδάτων της Αμβρακίας από την πλευρά της αμφιλοχίας ανήκουν περισσότερο στον Αμβρακικό κόλπο παρά στα υπόγεια συστήματα υδάτων του Αγρινίου. Από την άλλη πλευρά, σε σχέση με την Ονιθοπανίδα και τα πουλιά, θεωρείται πως η μετακίνηση πουλιών μεταξύ λιμνοθάλασσας, λισιμαχίας, τριχονίδας, οζερού, Αμβρακίας είναι πολύ πιο έντονη από ότι στο κομμάτι Αμβρακία, Αμβρακικός κόλπος. Πάντως, αν ενταχθεί η περιοχή της Αμβρακίας σε κάποιον φορέα, στον φορέα το δικό μας, νομίζω πως θα έχει κάποια ωφέλη και θέλω να σας παρουσιάσω κάποια πράγματα που εμείς κάναμε την τελευταία προγραμματική περίοδο και τα οποία σίγουρα θα μπορούσαμε να τα κάνουμε και τα συστήματα Natura που θα ενταχθούν στο φορέα διαχείρισης το δικό μας ή σε κάθε φορέα. Γιατί το σημαντικό είναι η λίμνη να έχει μια νομική υπόσταση και να έχει πια ένα καθεστώς προστασίας και όχι μόνο το καθεστώς προστασίας να υπάγεται στη Γενική Νομοθεσία, αλλά να έχει ένα φορέα διαχείρισης δικό του ή ενταγμένο σε φορέα διαχείρισης γειτονικό. Αυτά είναι κάποια έργα που κάναμε στο πλαίσιο του ΕΠΕΡΑ 2007-2014, δηλαδή στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Μελέτες
που έφεραν τα 900.000 ευρώ και που σήμερα είναι τα βασικά έργα που συμμετέχουν στην ολοκληρωμένη χωρική επένδυση που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έργα αποχέτευσης αδειοστασίων, συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης συμβατικών οικοσυστημάτων του νομού Νοτιοδυτικής Τελετογραφίας. Εποπτεία στην Οργιοθαπανίδα, στους οικότοπους, στα ποτάμια, στις λίμνες, στη λιμνοθάλασσα, για να καταγράψουμε τι υπάρχει στην περιοχή μας και να δώσουμε τα αντίστοιχα draft στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλα έργα που αφορούν την κρασιβή νέων εκτισοληπτικών εγκαταστάσεων, μελέτες, έρευνες και εφαρμογές για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λιμάτων από τη λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών, μελέτες αντιμετώπισης προβλημάτων ποιότητας νερών από τη λειτουργία των αδειοστασίων. Μια σειρά από πράγματα δηλαδή που δεν είναι εύκολο να τα χρηματοδοτήσει μόνο ένας Δήμος ή μόνο η Περιφέρεια, αλλά ένας φορέας διαχείρισης με τα χρήματα που παίρνει από τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα ή από το Πράσινο Ταμείο μπορεί να τα χρηματοδοτήσει και να γίνουν. Πρόγραμμα Ίντερινγκ Ελλάδα-Ιταλία, που υλοποιήσαμε την παρακολούθηση για το σχέδιο διαχείρισης και τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Μάλιστα, στην έξοδο μπορείτε να πάτε κάποια φυλάδια που έχω αφήσει και να ενημερωθείτε για τα προγράμματα αυτά. Εδώ έχουμε καταγράψει τις φωλιές των χελωνών στην περιοχή του Λούρου και έχουμε μαρκάρει χελώνες που τις παρακολουθήσαμε με δορυφορικούς πομπούς για να δούμε πού πάνε και τι κάνουν. Πρόγραμμα με το ΕΛΚΕΘΕ σχετικά με την παρακολούθηση μεσογειακών θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών. Αφορούσαν τις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Κλίσοβας. Συνεργαστήκαμε με τους φοιτητές και τις ερευνήτριες του ΕΛΚΕΘΕ και υλοποιήσαμε το πρόγραμμα αυτό. Βγάλαμε τον οικοτουριστικό οδηγό για τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Το πρόγραμμα Big, Ελλάδα Ιταλία. Τοποθετήσαμε καλαθάκια, σήμανση στον υγρότοπο. Φτιάξαμε αυτό το παρατηρητήριο στην Κλίσοβα για την ορνιθοπαρατήρηση πουλιών της περιοχής. Με το Πράσινο Ταμείο, διανοίξαμε το διάβλο της Κλίσοβας. Φτιάξαμε τεχνητές φωλιές. Προμηθευτήκαμε βάρκες, αποτυπώσαμε ψωματρικά το βυθό της Κλίσοβας και τις πλώστινες για την αξιολόγηση δυνατότητας παρεμβάσεων επαναφοράς και ρύθμισης της επικοινωνίας με τη θάλασσα. Άλλα έργα που κάναμε ήταν η τοπογραφική αποτύπωση υποδομών εκτροφείων, η προμήθεια μηχανής σε σκάφους, η προκαταρκτική μελέτη για τη διαχείριση υδάτων βορείου τμήματος Ανατολικής Κλίσοβας και διάνοιξη επικοινωνίας υδάτων πλώστενας. Και άλλα έργα πολλά που έχουν να κάνουν με την κατάρτιση, με διαδικασίες πιστοποίησης παραγόμενων προϊόντων της περιοχής, για να βοηθήσουμε έτσι ώστε ο φορέας να μην είναι μόνο εκεί για να απαγορεύει και να βάζει περιορισμούς στις διάφορες δραστηριότητες, τις καλλιεργητικές ή τις επενδυτικές, αλλά να μπορεί και να ανταποδίδει στην τοπική κοινωνία εισοδήματα που θα προέρχονται μέσα από οικοτουριστικές ροές. Θεωρώ πως η περιοχή της Αμβρακίας θα μπορούσε μετά την κατασκευή της Ιωνίας Οδού, του δρόμου ακτίου Αμβρακίας, αλλά και του αεροδρομίου του ακτίου, που έχει αρκετά μεγάλη κίνηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, να αποτελέσει έναν οικοτουριστικό προορισμό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η ένταξη του σε φορέα διαχείρισης θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. Με το πρόγραμμα Λίντερ Αλληλείας, τοποθετήσαμε σήμανση στην Εθνική Οδό, Εθνικό Πάρκο Λιμνοδασών Μεσολογγίου του Λυκού, σήμανση μέσα στα διάφορα αστικά κέντρα που να ενημερώνουν τους πολίτες για όλα αυτά που κάνουν. Θα ήθελα να σας πω συνοπτικά μόνο ποιες είναι οι λειτουργίες και αρμοδιότητες των φορέων διαχείρισης. Εφαρμόζει κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του πάρκου. Υλοποιεί σχέδιο διαχείρισης. Συλλέγει, ταξινομεί και επεξεργάζεται περιβαλλοντικά στοιχεία. Παρέχει γνωμοδοτήσεις. Εδώ είναι ένας πίνακας με τις γνωμοδοτήσεις που παρέχουμε τα τελευταία χρόνια από το φορέα διαχείρισης προς τις υπηρεσίες, είτε τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, είτε τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. Επικουρεί αρμόδιες διοικητικές αρχές. Προχθές είχαμε πάει να αφαιρέσουμε βολκούς που είναι παράνομο είδος αλληλείας από τη λιμνοθάλασσα. Προσπαθούμε να ελέγξουμε, να μην γίνεται παράνομο ψάρεμα μέσα στον νοικιασμένο χώρο των ιχθυοτροφείων. Καταρτίζουμε μελέτες και έρευνες. Αναλαμβάνουμε εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Κάνουμε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια για θέματα οικοτουρισμού, για θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, για θέματα βιώσιμης αλληλείας. Προωθούμε, υποστηρίζουμε και οργανώνουμε, εφαρμόζουμε οικοτουριστικά προγράμματα. Τελευταία, σε όλα τα κανάλια της χώρας, παίζεται ένα ντοκιμαντέρ του φορέα διαχείρισης για το Εθνικό Πάρκο, που ήταν μια πρωτοβουλία. Ένα ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε μέσω του προγράμματος του ΕΠΕΡΑΑ και που το μοιράσαμε στα κανάλια. Πήραμε άδεια και από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και παίζεται σε όλη τη χώρα σε εθνικό δίκτυο. Αυτό που δεν έχει γίνει άλλες φορές από άλλους οργανισμούς και από άλλα πράγματα. Επίσης, κάτι σημαντικό. Υλοποιήσαμε επιχειρησιακό σχέδιο για έργα, μελέτες και δράσεις στην περίοδο 81-2010. Δηλαδή, τι έχει γίνει στην περιοχή μας, τι μελέτες υπάρχουν. Τονώσαμε τον πληθυσμό που έλεγε πριν ο καθηγητής, το Valenis Andetour Nex, μαζί με το ΕΛΚΕΘΕ, στην περιοχή του Κρεονερίου.
Κάναμε απογραφή και δακτυλίωση 20 μικρών νεοσών πελαργών. Τώρα που ερχόμουν, είδα κάποιες φωλιές στο Ρίβιο από πελαργούς. Είναι έτοιμες να πέσουν. Αν υπήρχε κάποιες φωλιές, θα μπορούσε να φτιάξει αυτές τις φωλιές και με τη ΔΔΕ να συνεργαστεί και να καταγράψει τους πελαργούς. Πήραμε μέτρα προστασίας των πελαργών σε συνεργασία με το ΔΔΕ, εδώ είναι από την περιοχή τώρα του Λεσσινίου. Απογράψαμε τους πελεκάνους. Στην Κλίσοβα είναι πια γύρω στους 117 ανήλικους αργύρω πελεκάνους, 17 νεαροί, συνολικά 134 άτομα. Βλέπετε στη φωτογραφία την επικία των αργύρω πελεκάνων στην Κλίσοβα. Συλλέγουμε και περιθάλψουμε άγρια ζώα. Δεν υπάρχει κάποιος που να συλλέξει τα πουλιά όταν είναι τραυματισμένα, όταν έχουν πέσει πάνω σε σύρματα, σε ηλεκτροφόρα καλώδια και να τα στείλει στην εταιρεία την Άνιμα ή στην ΕΚΠΑΣ για περίθαλψη. Κάνουμε συμμετοχή στις μεσοχειμωνιάτικες χειραμετρήσεις συντρόφιμων πουλιών μαζί με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι και ο φορέας του Ομβρακικού πρέπει να δημιουργηθεί. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη τον Σελιμά. Θα έχουμε την ευκαιρία με τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν και με το φορέα της Μεθάλασσας Μεσολογγίου και με το φορέα Ομβρακικού να έχουμε συνεργασία. Να ευχαριστήσω εκ νέου τους ομιλητές, τους συναδέλφους αυτοδιοικητικούς. Εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας, βλέπω από το Δήμο Βόνησα στην Αθηνά την Καρέλου, τον Σωτήρη τον Προδρομήτη, τον Μίμη τον Σκορδόπουλο, ο οποίος είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, και να πω ότι το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, όπου στο Αγρίνιο φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση. Και όλους εσάς για την παρουσία σας. Θα κλείσει η κυρία Καρέλου με ένα πείμα. Έτσι θα φύγετε. Θέλω να φύγετε όμορφα. Λοιπόν, να πάρω αυτό. Για να διατηρήσεις κάτι, πρέπει να τα αγαπήσεις. Για να αγαπήσεις κάτι, πρέπει να το εκτιμήσεις. Για να το εκτιμήσεις, πρέπει να το γνωρίσεις. Για να το γνωρίσεις, πρέπει να το ζήσεις. Αγάπα, άνθρωπε, αγάπα εσένα, τον άνθρωπο, το σύμπαν, για σένα. Καληνύχτα.